Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στις απόψινες παρεμβάσεις. Έχουμε λοιπόν υπόψη μας όλο το κυβερνητικό σχέδιο για την τόνωση της οικονομίας, την ενίσχυση της εργασίας, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και τους τέσσερις συναρμόδιους υπουργούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του προς τους πολίτες έδωσε τις γενικές γραμμές, προδιέγραψε δηλαδή τα βασικά μέτρα τα οποία έρχονται και ουσιαστικά αντανακλώνται στην μείωση του ΦΠΑ κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε ένα μέρος της εστίασης, και όταν λέμε μέρος εννοούμε σε όσα προϊόντα δεν ήταν ήδη στο 13%, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, μείωση του ΦΠΑ στους κινηματογράφους, στα εισιτήρια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, όλα αυτά για την περίοδο Ιουλίου έως και Οκτωβρίου. Επίσης, ανήγγειλε το πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας, το ονομάζει η κυβέρνηση Συνεργασία. Πρόκειται για μια παραλλαγή του προγράμματος ΣΟΥΡ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ήδη εφαρμόζεται από ετών σε διάφορες χώρες, κυρίως στην Γερμανία. Και άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν σύν το χρόνο και μάλλον κατά τον Σεπτέμβριο και νέα μέτρα. Για παράδειγμα, θα οριστικοποιηθεί πόσο θα είναι η γενναιόδορη, έτσι την προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μείωση της προκαταβολής φόρου την οποία καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις. Τα μέτρα της κυβέρνησης αποτελούν φυσικά απόψε και θα αποτελέσουν και αύριο το αντικείμενο της συζήτησης, του σχολιασμού αλλά και της κριτικής από την αντιπολίτευση. Πάμε προς το παρόν στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σχουρή για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση. Σωτήρη, 24 δις ευρώ αποτιμάται το πρόγραμμα. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Η αντιπολίτευση όμως βρίσκει αρκετά τροτά, κυρίως ως προς τα εργασιακά. Λοιπόν, το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, λοιπόν, νομίζω, για να σχολιαστεί σήμερα είναι να βγει και να πει δημοσίως ότι όλα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν σήμερα είναι λίγα, δεν φτάνουν, θα έπρεπε να είναι περισσότερα για περισσότερους και τα εργασιακά δεν θα έπρεπε καθόλου να θυγούν, θα έπρεπε να μείνουν έτσι όπως έχουν. Αλλά όλο αυτό νομίζω θα ήταν λαϊκισμός και μόνο λαϊκισμός. Είναι αυτό το οποίο ζήσαμε στη χώρα αυτή τα προηγούμενα 10-15 χρόνια σε πολύ πολύ μεγάλη έκταση. Η κυβέρνηση έκανε τις εξαγγελίες. Πάνω κάτω τα πιο πολλά από αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα νομίζω τα περιμέναμε. Το πακέτο είναι 24 δις. Είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο ασφαλώς. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Η απάντηση σε αυτό είναι πάντα ότι πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες και για το μέλλον, γιατί το μέλλον είναι άδειλο. Και όλα θα κριθούν στην πραγματικότητα από το πώς θα πάει το υγειονομικό κομμάτι το αμέσως επόμενο διάστημα. Αν το υγειονομικό κομμάτι το επόμενο διάστημα. Μια διακοπή δέχεσαι. Ναι. Αν κρατάμε βόλια, για να το πω κατά το λαϊκόν, γιατί μπορεί τα πράγματα στην πορεία να μην εξελιχθούν καλά από υγειονομικής απόψεως, γιατί να μην εκμεταλλευτούμε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους παρά να χρησιμοποιούμε τους δημόσιους πόρους, τους πόρους δηλαδή από το κρατικό ταμείο? Λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση στην προσπάθεια αυτή άνοιξε πάρα πολύ σε σχέση με αυτά τα οποία ξέραμε το προηγούμενο διάστημα, αυτό το πακέτο, αξιοποιώντας πόρους από πολλά διαφορετικά κομμάτια, όχι μόνο από ένα, και άνοιξε το πακέτο και έφερε και πιο μπροστά μέτρα τα οποία πρόκειται να πάρει αργότερα. Φερρυπίν, το κομμάτι, το κομμάτι για παράδειγμα για τα πλοιάρια τα οποία ναυλώνονται και έρχονται στην Ελλάδα χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο. Τα κομμάτια δηλαδή τα οποία τα περιμέναμε πιο αργά, ακόμα και το κομμάτι των ξενοδοχείων, έρχεται πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Πού ποντάρει η κυβέρνηση? Ποντάρει στο ότι αν πάει το υγειονομικό, και νομίζω ότι δικαιολογημένα ποντάρει εκεί, και η αγορά ποντάρει εκεί. Αν το υγειονομικό κομμάτι πάει καλά, όλο το πράγμα θα πάει καλά. Προφανώς το καλοκαίρι το φετινό δεν θα είναι σαν το περσινό, ούτε το προπέρσινο. Θα είναι ένα πολύ πιο δύσκολο καλοκαίρι. Και προφανώς μια αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να λέει ό,τι θέλει. Να λέει για παράδειγμα ότι αν ήμουν εγώ κυβέρνηση, θα έδινα, δεν θα μείωνα 20% τους μισθούς. Θα καταργούσα και τον ΕΜΦΙΑ. Για ποιο λόγο θα έδινα 13η σύνταξη να ελαστικοποιηθούν οι σχέσεις εργασίας? Και θα πήγαινε και 751% το μισθό. Αν το υγειονομικό πάει καλά, λοιπόν, γιατί να ελαστικοποιηθούν οι σχέσεις εργασίας? Γιατί καταρχήν τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι μόνιμα μέτρα όλα αυτά. Έτσι. Όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν ένα χρονικό ορίζοντα. Προφανώς αν τα πράγματα πάνε καλά, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν προς το ευνοϊκότερο. Αν τα πράγματα όμως δεν πάνε καλά, πρέπει με έναν τρόπο όσο πιο πολλοί κόσμος μπορεί να έχει δουλειά, να μπαίνει κάτι σαφές μέσα στο σπίτι. Βασίλη Σχουρή, δεν είναι λίγα 24 δισεκατομμύρια ευρώ για μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδος?
Κοίτα, το 24 δις το είπε ο Πρωθυπουργός. Μην να το δούμε αν είναι τόσο. Επιτρέψτε μου δηλαδή να περιμένω λίγο, γιατί δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ αυτό τον αριθμό, ούτε βεβαίως και να τον απορρίψω. Πρέπει να δούμε, πρέπει να μελετήσουμε. Χρειάζεται μία προσοχή και δεν χρειάζεται φανατισμός ένθεν και ένθεν για τα μέτρα. Ούτε δηλαδή να το καταπίνουμε όπως ο Γλάρος στη Σαρδέλα, Αμάση, την Κλουπ και κάτω, ούτε να τα απορρίπτουμε όλα από αντιπολιτευτική διάθεση. Θέλει μία προσοχή. Εδώ όμως ένα πρώτο σημείο το οποίο υπάρχει είναι το εργασιακό. Όντως υπάρχει μία μεγάλη αλλαγή. Το θέμα της επιδότησης της εργασίας κατά 50% με παράλληλη εκπεριτροπή σε εργασία σημαίνει ουσιαστικά μείωση στον ιδιωτικό τομέα 20%. Να το εξηγήσω. Θα δουλεύεις τις μισές μέρες, αν επιχείρηση το επιλέξει. Δεν έχεις δικαίωμα να το αρνηθείς. Είναι απόλυση η πετειότητά σου. Αν άρα δεν παίρνεις και αποζημίωση. Δεν παίρνεις αποζημίωση. Και εκεί θα πάρεις από τον εργοδότη το 50%. Έρχεται το κράτος, περιμένοντας και το πρόγραμμα ΣΟΥΡΑ από την Γερμανία, σωστά είπε ο Γιάννης πριν, και λέει σε αυτό που το υπόλοιπο θα σου καλύπτω εγώ το 60%. Αν δηλαδή παίρνεις 800 ευρώ, θα σου δίνει 400 ο εργοδότης και το κράτος θα σου δίνει το 60% του 40, το υπόλοιπο 400. Τα 240. Τα 240. Άρα δηλαδή χάνεις με το καλημέρα 160 ευρώ. Να το πούμε αλλιώς, στο χιλιάρικο χάνεις 200 ευρώ, θα παίρνεις 800. Στο χιλιάρικο είναι το 1/5. Είναι μια πολύ μεγάλη μείωση. Λέει τώρα πολύ ο Σωτήρης. Μεγάλη μείωση, δυσανάλογη όμως με τη μείωση της απασχόλησής σου. Γιατί θα είναι μεγαλύτερη η μείωση της απασχόλησης και μικρότερη μείωση του μισθού. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα επίσης, γιατί το βασικό θέμα είναι οι θέσεις εργασίας εξ ολοκλήρου. Εδώ επίσης δεν είναι σωστό. Λέω ότι τα μέτρα αυτά είναι, δεν είναι μόνιμα, προσωρινά. Ναι. Αυτό μόλις θα πω. Μόλις θα πω. Μόλις θα πω. Πρόσεξε λίγο. Είναι, προβλέπονται μέχρι και το 22. Αν είναι 21, τελειώνει η κρίση, έρχεται το 21 και πάνε όλα καλά και είναι βέ και γυρνάμε και οτιδήποτε, γιατί και το 22 τα μέτρα, γιατί το 21 αλλάζει και γιατί και το 22. Όχι, έχει ένα δίκιο στο πρόβλημα. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Άμα πας στον εργοδότη και σου δίνει αδερφέ, σου λέει το μισό και βγαίνει μια χαρά επιχείρησή του, μετά δεν αλλάζει απολύτως τίποτα κατά τη γνώμη. Αυτό σου λέω εγώ μπορεί να αλλάξει και αυτό μπορεί να αλλάξει και προφανώς όμως πρέπει να αποδεχθούμε μια πραγματικότητα, ότι ζούμε σε μια περίοδο. Όχι, ο Βασίλης λέει, Σωτήρη, το εξής, ότι από τη στιγμή που η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι το 2021 θα έχουμε εκτείναξη και επιστροφή στην ανάπτυξη, είναι η πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή κατά την οποία δέχεσαι ότι το 2021 τα πράγματα θα φτιάξουν και θα επιστρέψει στην ανάπτυξη, βάζει σε σκέψεις γιατί κρατάς μέχρι το 2022 το μέτρο το οποίο δεν θα χρειαστεί. Εγώ δέχομαι το προβληματισμό. Αυτό, και εγώ εργαζόμενος αυτό είμαι, έτσι. Βάζει ψήνου στα αυτιά. Μην και εγώ εργαζόμενος είμαι και δεν έχω διάθεση να καταπιώ αμάστητο τίποτα. Λέω όμως ότι το να κάνεις κριτική, λες και ζούμε σήμερα το Μάιο του 2020 στον Νοέμβριο του 2019, πώς θα το κάνουμε. Λέω, είναι σαν να βάζεις το κεφάλι σου σαν τη στρουθοκάμιλο, σαν να το βάζεις κάτω στη γη και να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται στον κόσμο. Ένα τελευταίο μόνο θέλω ανεργία, να πω. Για να έχουμε και ένα σχόλιο από τον Χρήστο Κόνστα που είναι το 22 και το 21. Θέλω να πω, εδώ φτάνουμε σε ορισμένα πράγματα που μου θυμίζουν άλλες εποχές. Έλεγες για παράδειγμα το 2010. Σε ένα χρόνο τελειώνει το μνημόνιο. Σε ένα χρόνο ξαναγυρίζουμε στην κανονικότητα. Τώρα ακούμε το 2021, ξαναγυρίζουμε στην κανονικότητα. Και το λέω αυτό γιατί ξεκινήσαμε με 0% ύφεση και ο κύριος Σαϊκούρα σήμερα στο Ρίαλ και στο Χατζηνικολάου είπε το ανώτερο θα είναι 13 παιδιά. Ναι. Όταν και, το λέγαμε αυτό, παίζανε να μας φάνε. Και γι' αυτό με τα μέτρα αυτά λοιπόν, θέλουν να το φτάσουν στο 7-8. Χρήστο Κώστα, τι λες επ' αυτόν, ότι όποιος λέει ότι μόλις ξεκινάει η ανάκαμψη ξεκινάνε και οι προσλήψεις, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Mm-hmm. Ποτέ. Είναι απίθανο να πιστεύεις ότι μόλις ξεκινάει η ανάκαμψη, οι επιχειρήσεις θα γεμίσουν, θα ανοίξουν τις πόρτες και θα πλασάρουν. Πρώτα έρχεται η ανάκαμψη, πρώτα εισπράττει η επιχείρηση, πρώτα κλείνει τις τρύπες της που έχουν δημιουργηθεί μέσα από την κρίση και μετά σκέφτεται την ανάπτυξη και τις προσλήψεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το αυτονόητο που το ξέρουν όλοι όσοι έχουν δουλέψει μία μέρα στη ζωή του στον ιδιωτικό τομέα, το έρχεται για αντιπολίτευση και λέει μα γιατί και τι κρύβεται πίσω από αυτό κτλ. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση λοιπόν είναι το εξής. Λέει, πώς θα βγούμε παιδιά από το τούνελ, με δουλειά και με επενδύσεις. Mm-hmm. Τι κάνει λοιπόν, αμέσως διπλασίασε το πρόγραμμα του αναπτυξιακού νόμου. Αυτό που είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, από 2,7 5,2. Με λίγα λόγια, όσοι κάνανε αίτηση για αναπτυξιακό νόμο, όσοι θα πάρουν τα λεφτά που ζήτησαν. Εφόσον είναι νόμιμες οι δέκες. Θα ρίξω ρευστότητα. Θα κάνω αναπτυξιακά έργα. Θα φέρω τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της EBRD. Θα κάνω δουλειές.
θα ήταν πολύ πιο εύκολο τα 24 δισεκατομμύρια αυτά που έβγαλε η κυβέρνηση να τα μοιράσει σε επιταγές. Σε κάθε Έλληνα από 2,5 χιλιάρικα. Σε κάθε οικογένεια 10 χιλιάρικα. Τώρα με μπέρδεψες. Με βαριά πλατιά την υπογραφή του Donald Trump. Α, συγγνώμη. Με μπέρδεψες τώρα όμως, να πω τι κάτι. Πράγμα. Μα μέχρι χθες έλεγες πού να βρουν τα λεφτά. Τώρα λες για νέο το πακέτο 24 δις, δεν γίνονται και τα δύο μαζί. Συμφωνώ. Δηλαδή, όταν το, πρόσεξε να δεις, να σου πω ποιο είναι. Αλλά καρτ κριτική. Λες, αν τα δίνει τα λεφτά η κυβέρνηση, καλά κάνει και τα δίνει. Αν πει κάποιος άλλος νωρίτερα ότι πρέπει να δοθούν κάποια παραπάνω χρήματα, είναι λαϊκιστής. Πού θα βρεθούν τα λεφτά. Να λοιπόν, που βρεθήκαν τα λεφτά. Αυτό, λοιπόν, και άλλα μπορούν να βρεθούν. Αυτό, λοιπόν, και το χρέος που έλεγες παρ' αυτό λοιπόν η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά. Τι κάνει. Βοηθάει να σηκωθεί η οικονομία. Θέλω να το καταλάβει. Είναι σημαντικό να το καταλάβουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένω να ακούσω να το καταλάβει, δεν έχουν δουλέψει. Είναι αφενός. Τώρα νομίζω ότι ο Χρήστο γίνεσαι άδικος. Δεν έχουν δουλέψει. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτοί οι αφορισμοί και οι γενικολογίες νομίζω αδικούν πρώτα εσένα που τα λες. Λέω το εξής λοιπόν πολύ απλό. Ότι η ανάκαμψη έρχεται με δουλειά. Υπάρχουν δύο τρόποι. Όταν έχεις μια μεγάλη οικονομική κρίση, οι κυβερνήσεις συνήθως την κάνουν βάζουν βαριά φορολογία. Λοιπόν. Για να μαζέψουν λεφτά. Δώσουμε μισό λεπτό. Θέλω μισό λεπτό μου. Στα ορυχεία του Ζωρό να πάμε. Στα ορυχεία του Ζωρό. Ότι έχουμε πολλά να πούμε απόψε. Μία λέξη να την πεις. Γιατί πρέπει να προχωρήσω. Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να ρίξει τους φόρους. Και τους μισθούς. Παντού. Τους φόρους. Και τους μισθούς. Ακόμα μισθούς δεν έχουμε δει. Στον ιδιωτικό τομέα θα πέσουν. Και μέσα από την κίνηση του χρήματος να αρχίσουν να έρχονται τα έσοδα. Μάλιστα. Άρα, μειώνοντας τους φόρους, θα υπάρξει μεγαλύτερος τζίρος και μέσα από αυτό το τζίρο. Σε ευχαριστώ, κύριε Χρήστο Κόνστα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρουφάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Κύριε Γραμματέα του Μέρα 25, θα θέλαμε την πρώτη κριτική που έχετε για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς. Εσείς έχετε μακρά εμπειρία και στα οικονομικά. Πιστεύετε ότι το πακέτο το οποίο ανακοινώθηκε είναι το καταλληλότερο για την περίπτωση της Ελλάδος όπως εξελίσσεται η κατάσταση της οικονομίας λόγω του κορονοϊού? Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω θετικά. Πραγματικά μακάρι. Γιατί δεν διακατέχομαι από καμία αντιπολιτευτική διάθεση. Απλά άλλη μια φορά βλέπω μια λιγορία της κυβέρνησης. Πολλά λόγια, όμορφα, χωρίς ουσία. Ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε για 24 δισεκατομμύρια. Ναι. Αξίζει να δείτε ότι μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνει και ποσά από τη συμφωνία Μέρκελ-Μακρόν, η οποία δεν υπάρχει. Η οποία είναι μια συμφωνία μεταξύ τους, δεν έχει κατατεθεί καν στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι πρόταση, ναι. ναι, άρα δεν είναι δυνατόν να κάνεις εκταμείευση από μια πρόταση. Και δεν γνωρίζει και η κάθε χώρα τι θα πάρει από αυτά τα 500 δις, ακόμα και αν υποτεθεί ότι εγκρίνονται. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, ο κύριος Πρωθυπουργός υπονόμευσε την αξιοπιστία του δικού του διαγγέλματος. Πέραν αυτού, εμείς από την 10η Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής, μιλάμε όσο πιο συγκροτημένα και υπεύθυνα μπορούμε, γιατί είναι δύσκολες οι ημέρες. Μιλήσαμε από την αρχή για τη σημασία να μην γίνονται αναστολές ή αναβολές καταβολών φόρων, εισφορών ή δόσεων, να γίνονται κουρέματα. Γιατί το να λες σε κάποιον επιχειρηματία, ο οποίος αντιμετωπίζει το φάσμα της πρόχευσης, δεν έχει για μήνες τώρα πια πελατεία και δεν θα έχει πελατεία. Η πελατεία που θα έχει θα είναι ένα μικρό ποσοστό αυτού που θα έχει κανονικά. Να του λες ότι καλά, δεν θα μου τα δώσεις τώρα, θα μου τα δώσεις όλα μετά. Να του λες ότι δεν θα πληρώνει τις δόσεις της τράπεζας, αλλά η τράπεζα στο μεταξύ να ανατιμά τις επόμενες δόσεις, τοκιζόμενες μάλιστα. Αυτό είναι καταστροφή. Γιατί εδώ δεν έχεις πρόβλημα ρευστότητας. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Στις επιχειρήσεις δίνεις αναβολές ή δάνεια. Μόνο όταν έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα χρεοκοπίας. Ακούσατε κάτι που είπε. Υπάρχει όμως η οικονομική δυνατότητα για να γίνει αυτό που λέτε. Θέλω να πω πού θα εξευρεθούν οι πόροι ώστε το ελληνικό δημόσιο να δείξει τη γενναιοδορία που ζητείτε. Το ερώτημα είναι ακριβώς το αντίθετο. Παρακαλώ. Υπάρχουν οι πόροι για να μην γίνουν τα κουρέματα. Να το πω πολύ απλά. Μην κάνετε τα κουρέματα. Λέγοντας στους επιχειρηματίες. Ακούστε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι θα υπάρχει, λέει, μείωση της προπληρωμής. Ναι. Είναι δυνατόν. Της προκαταβολής φόρου. Δεν είναι αυτό, της προπληρωμής φόρου.
Είναι δυνατόν. Δεν έπρεπε να υπάρχει καμία προπληρωμή φόρου. Εδώ δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε. Προκαταβολή φόρου, κύριε Βαρουφάκη, υπήρχε και επί των ημερών σας και επί των ημερών των προηγουμένων κυβερνήσεων. Όχι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Επί των ημερών μου δεν υπήρχε. Ένας από τους λόγους που παραιτήθηκα είναι για να μην υπάρξει. Ναι, αλλά υπήρξε. Με το τρίτο μνημόνιο ήρθε η προπληρωμή φόρου στο 100%. Υπήρξε, ναι, ναι. Δεν υπήρχε. Μη λέμε. Ας είμαστε σωστοί όσο αφορά τα δεδομένα. Εγώ παραιτήθηκα για να μην υπάρξει προπληρωμή φόρου. Ένας βασικούς λόγους. Αλλά μιλήσουμε για τώρα. Κοιτάξτε, είναι αδύνατον να διανοηθεί ανθρώπινος νους να ζητήσει έστω και ένα μικρό κομμάτι προπληρωμής του φόρου του 2021, το οποίο θα υπολογιστεί πώς. Πώς θα τον υπολογίσει η φορεία, το ξέρετε καλά αυτό. Στη βάση των εισοδημάτων του 19, που το 20 δεν υπάρχουν. Που δεν υπάρχουν, σωστά. Είναι σωστό, αστείο. Ακριβές είναι αστείο. Αυτό που λέτε. Ακούστε με, ακούστε με. Έπρεπε όχι μόνο να καταργηθεί όλη η προπληρωμή, αλλά να υπάρξουν και μεγάλα κουρέματα. Και το ερώτημα που θέσατε είναι πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Και έχετε ιερή υποχρέωση να το θέσετε. Η απάντηση... Πού θα τα βρει το κράτος. Μπορεί το κράτος να είναι γαλαντόμο και να κουρεύει φόρους, και η απάντηση είναι η εξής. Είναι υποχρεωμένο να κάνει το κούρεμα προς τον εαυτό του το κράτος. Γιατί, εάν δεν κάνει το κούρεμα, ο επιχειρηματίας θα κλείσει. Mm-hmm. Και όχι μόνο δεν θα πάρεις αυτά που σου χρωστάει ως κράτος φέτος, αλλά δεν θα πάρεις και τίποτα του χρόνου, γιατί δεν θα ξανανοίξει. Οπότε, για να το πω πολύ απλά, τα κουρέματα των φόρων πρέπει να τα σκεφτούμε ως μια επένδυση του κράτους για να πάρει μελλοντικούς φόρους. Ναι. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σας πω. Και το μέχρι πακέτο, τότε το κράτος πώς θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, κύριε Βαρουφάκη? Δεν θα είναι. Άρα θα κάνει στάση των πληρωμών του και το κράτος ως προς τις υποχρεώσεις του προς τους πολίτες. Προφανώς και θα το κάνει. Όχι προς τους πολίτες. Προς τους δανειστές. Α, προς τους δανειστές. Εύερο, προφανώς. Ναι. Ξαναγυρίζουμε στη συζήτηση την οποία είχαμε κάνει και επί των μνημονίων, έτσι δεν είναι? Μα κοιτάξτε, ο λόγος που δημιουργήσαμε το ΜέΡΑ25 είναι ότι επειδή δεν βγήκαμε ποτέ από τα μνημόνια και όλες οι ανοησίες του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2018 ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια, είναι ένας από τους λόγους που μπαίνουμε τώρα στο πέμπτο και χειρότερο μνημόνιο. Γιατί, για σκεφτείτε το λίγο. Όλοι συμφωνήσαμε για το ευρωμόλο. Ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας, εγώ, η κυρία Γεννηματά, ο κ. Σάντσες, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο κ. Κόντε, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, ακόμα και ο κ. Μακρόν. Όλοι συμφωνήσαμε για το ευρωμόλο. Υπάρχει πιθανότητα ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών, ο Γερμανός, να το δεχτούν? Όταν, πρώτον, δεν ασκείς βέτο. Δεύτερον, και πιο σημαντικό, πηγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και του έλεγε τόσο καιρό ότι η Ελλάδα πέταγε. Αν δεν ήταν ο κορονοϊός, θα πετάγαμε. Άρα, γιατί δεν πήγαινε καλά η οικονομία? Καλά πήγαινε η οικονομία. Όχι, βέβαια. Όχι. Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Εδώ είναι κουκιά μετρημένα. Δεν είναι θέμα τι πιστεύετε εσείς και τι πιστεύω εγώ. Παρακαλώ. Εγώ ήμουν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που τον Αύγουστο είχα σηκωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής και είχα πει ότι το τελευταίο τρίμηνο του 19 θα έχουμε ύφεση. Κοιτάξτε τα στατιστικά στοιχεία, τα στοιχεία, τα επίσημα της Ελστάτ. Είχαμε ή δεν είχαμε ύφεση το τελευταίο τρίμηνο? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε υστέρηση στο τέλος του 19. Έχετε δίκιο. Αφήστε την υστέρηση. Υπήρχε μεγάλη ύφεση. Υπήρχε σημαντική πτώση. Τον Ιανουάριο υπήρχε υστέρηση, όπως τη λέτε εσείς, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019. Ναι. Το Φεβρουάριο, ναι. Άρα η ύφεση είχε ήδη ξεκινήσει. Εμείς αυτό που λέγαμε ως μέρα 25, στον κύριο Τσίπρα, τον Αύγουστο του 2018, είναι ότι μας έβαλε μόλις το τέταρτο μνημόνιο, το οποίο ουσιαστικά εγκλωβίζει τη χώρα σε μία μόνιμη υπερφορολόγηση και σε μία μόνιμη λιτότητα μέχρι το 2060. Υποσυνθήκες μη δυνατότητας να αποπληρωθεί το χρέος μετά το 2032. Mm. Και μου λέγανε από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, καλά, και ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι το 2032? Η απάντηση είναι οι επιχειρηματίες. Mm. Γιατί ένας σοβαρός επενδυτής, ο οποίος θα κάνει μια επένδυση το 2018, το 2019, θα την κάνει με προοπτική 20 ετίας. Όταν βλέπει ότι το χρέος σου από το 30 και μετά πάλι θα αρχίσουν οι ιστορίες με τρόικες, με δανεισμούς και με μνημόνια, γιατί να κάνει μια μεγάλη επένδυση ένας σοβαρός επενδυτής, όταν ξέρει ότι από το 2025-26 θα αρχίσει πάλι η διαδικασία? Οι ίδιες κουρέματα χρέους, μνημόνια, να λένε οι άλλοι και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, δεν είναι... Ενώ αν ξέρει ο επενδυτής ότι έχεις έρθει σε ρήξη με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, θα έρθει να κάνει την επένδυση? Όχι, βέβαια. Αλλά μετά τη ρήξη θα έρθει. Είναι πολύ απλό, γιατί η ρήξη θα έφερνε
το κούρεμα του χρέους. Είτε τώρα, μέσα στο ευρώ, είτε εκτός πρακτικά, του ευρώ. Κύριε Βαρουφάκη, πρακτικά, κύριε Βαρουφάκη. Προαπαιτούμενο είναι η ρήξη. Έχετε, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία θεωρείτε ότι είναι κατάλληλα μέτρα και μερικά μας τα αναφέρατε προηγουμένως. Πόσο δηλαδή θα στοιχήσουν και ακριβώς από πού μπορούν να εξευρεθούν οι πόροι, γιατί όλοι καταλήγουν στην απλή αριθμητική στο τέλος της ημέρας. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι με τα νούμερα. Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω και μπορείτε να ανατρέξετε στα πρακτικά της Βουλής, να δείτε το βίντεο στο κανάλι της Βουλής. 10 Μαρτίου είχα κάνει ακριβώς αυτό που είπατε. Κατέθεσα νούμερα. 10 Μαρτίου είχα προβλέψει τότε, το θυμάστε, ότι η ύφεση, όταν όλοι με κοροϊδεύαν, θα είναι τουλάχιστον 10%. Το είχα πει τη 10 Μαρτίου. Σήμερα είπε 13% ο κύριος Σταϊκούρας. Υπερακόντηση. Ναι. Αλήθεια. Ναι, εγώ είχα πει 14% την 25η Απριλίου. Ναι. Ο κύριος Σταϊκούρας... Τότε έλεγε 4%. Ναι. Τότε έλεγε 4%. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, ξέρετε, έχουν καταγραφεί όλες οι προβλέψεις όλων μας. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, τι έπρεπε να έχει γίνει. Είχα πει τότε στον κύριο Σταϊκούρα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είχα πει, αντίθετα με τον κύριο Τσίπρα που του έλεγε πάρε 30 δισεκατομμύρια από το μαξιλαράκι, το οποίο βέβαια δεν υπήρχε ποτέ. Ένα δάνειο της Τρόικας ήταν αυτό, από τον ESM. Μισό λεπτό τώρα, γιατί ανοίγεται άλλο θέμα. Τι λέτε, δεν υπάρχει το μαξιλάρι? Υπάρχει, αλλά είναι δάνειο από τον ESM. Είναι δεσμευμένα χρήματα, εννοείται, τα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Είναι χρήματα του ESM. Λοιπόν. Είναι μνημόνιο. Δεν θέλουμε αυτό. Είναι τοξικό, είπαμε. Το λέμε εδώ και χρόνια. Αυτό που είπε στον κύριο λοιπόν Σταϊκούρα, με όλη την υπευθυνότητα που μπορούσα να βρω μέσα μας ως κόμμα, είναι, κύριε Ξάντης, δεν σου ζητάμε να κάνεις τα δύνατα, σου ζητάμε να κάνεις αυτό που μπορείς. Ήξερα ότι υπήρχαν 4 δισεκατομμύρια στον κοινό λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας Ελλάδος, τότε, 10 Μαρτίου. Ήταν 4 δισεκατομμύρια που είχαν μαζέψει από 2 εκδόσεις ομολόγου, μία τον Οκτώβριο του 19 και μία τον Γενάρη του 20. Αυτά τα χρήματα υπήρχαν. Έτσι. Και είχα πει τότε, ρίξτε τώρα, κάνε κούρεμα φόρων, κατάργησε την προπληρωμή ολόκληρη, μηδέν προπληρωμή, κάνε κουρέματα και στις εισφορές στα ταμεία και ρίξε και αυτά τα χρήματα στις δημόσιες επενδύσεις. Τα 4 δισεκατομμύρια, όχι όλα σε δημόσιες επενδύσεις, το 1 δισεκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο στο ΕΣΥ να γίνουν σοβαρές προσλήψεις, όχι 100 γιατροί εδώ και 50 νοσηλευτές εκεί. Και είχα πει 1 δισεκατομμύριο να δοθούν στο 1,5 εκατομμύριο τους φτωχότερους Έλληνες που δεν θα πάρουν ούτε ένα από τα ευρώ των 800 ευρώ, που είναι οι αχαρτογράφοι, ξέρετε, οι Έλληνες που δούλευαν μαύρα, οι Έλληνες που είναι εξαφανισμένοι από οποιαδήποτε μέτρα της κυβέρνησης. Με χρεωστικές κάρτες να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ να βάζουν φαγητό στο τραπέζι της οικογένειάς τους. Ήταν ιερή υποχρέωση αυτή, ανθρωπισμού, απέναντι στους πολίτες μας. Και αυτά ήταν, και για την αντίθεση είχα πει, μην τα δώσεις όλα τα 4, δώσε τα 3,8. Και είχα προσθέσει, έχει σημασία αυτό, ότι εάν δεν το κάνετε τώρα, γιατί τότε η κυβέρνηση, θυμάστε τι έλεγε, ότι θα τα κρατήσω, να τα χρησιμοποιήσω ήταν όταν χρειαστούν. Είχα πει ότι όπως με την επιδημία, την καμπύλη πρέπει να την καπακώσεις από νωρίς, γιατί άμα σου ξεφύγει, σου ξέφυγε. Το ίδιο ισχύει για την οικονομία. Αν αρχίσει η ακολουθία των χρεοκοπιών, και συγκεκριμένα είχα πει. Αν δεν ξοδέψετε τα 4 δις που έχετε τώρα, σε 2 μήνες, 1,5 μήνα θα πρέπει να ξοδέψετε 20 για να κάνετε την ίδια δουλειά. Να έρθουμε λίγο στα συγκεκριμένα μέτρα. Καταλαβαίνω ότι δεν διαφωνείτε με τα μέτρα, απλώς τα θεωρείτε ανεπαρκή. Δηλαδή, υποθέτω ότι δεν διαφωνείτε με τη μείωση του ΦΠΑ εκεί που μειώνεται, ούτε με τα vouchers για τον τουρισμό και την τόνωση της κίνησης. Εσείς θέλετε ακόμη μεγαλύτερη γενναιοδορία από την κυβέρνηση και κυρίως διαγραφή οφειλών των πολιτών και των επιχειρήσεων προς την εφορία. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Με τα γιατί εργασιακά, στιγμή... πώς βλέπετε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να αξιοποιήσει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΣΟΥΡ, και να χρηματοδοτήσει κατά τον τρόπο που εξήγησε τους εργαζόμενους οι οποίοι λόγω των αδυναμιών των επιχειρήσεων δεν θα μπορούν να εργάζονται πλήρως? Θα σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά πρώτα άλλη μια φορά, ένας επιχειρηματίας που αυτή τη στιγμή δεν έχει να πληρώσει τους φόρους των προηγούμενων μηνών. Το να του μειώσει το ΦΠΑ από το 23 στο 12, στο 13 ή από το 23 στο 22, δεν τον βοηθάς. Αυτό που χρειάζεται να του πεις είναι, ξέρεις κάτι, για τους επόμενους 6 μήνες, όχι για τους επόμενους,
Ό,τι χρωστάς μέχρι τώρα το διαγράφουμε. Δεν θα το πληρώσεις. Yeah. Και σου μειώνω και το συντελεστή για το μέλλον. Μόνο έτσι θα έχεις κάποιο. Ακόμα και αν το βάλουν σε ένα πρόγραμμα 120 δόσεων. Γιατί όπως βεβαίως. Έχεις... Γιατί πού θα τις βρεις 120 δόσεις όταν δεν έχεις εισοδήματα τόσο καιρό. Μάλιστα. Το θέμα είναι να το επιτρέψεις να ρεφάρει, που λέμε, στο μέλλον και να πληρώνει τους μελλοντικούς φόρους. Ναι. Αυτή την έννοια δεν έχει και η αναστολή, κύριε Βαρουφάκη, η αναστολή των υποχρεώσεων. Έχει την έννοια να μπορεί να δουλέψει τώρα, να ρεφάρει σιγά σιγά και στο μέλλον που θα μπορεί να πληρώνει. Ναι. Μα δεν θα μπορέσει να σου πληρώσει και αυτά που του χρωστάς. Δεν θα μπορέσει και θα κλείσει. Και μετά δεν έχει ούτε καν λάβει παρά το κεκλεισμένο. Πάντως τώρα δεν ζητείτε από κανέναν να πληρώσει κάτι. Όλοι έχουν αναστολή των υποχρεώσεων. Ναι, αλλά ακούστε με. Ακούστε με. Θα ξεκινήσουν να δουλεύουν, θα εισπράττουν χρήματα και στο μέλλον θα πληρώνουν. Και μετά θα έρθει η λυπητερή όλοι μαζί. Ναι, αλλά στο μετά που αναφέρεστε θα έχουν λειτουργήσει οι επιχειρήσεις, θα έχουν βάλει ζεστό χρήμα στα ταμεία τους και θα μπορούν να αποπληρώνουν. Είστε σίγουρος. Σίγουρος. Είστε σίγουρος. Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις όταν ακούν ότι θα πρέπει να τα δώσουν όλα αυτά το Δεκέμβριο, κλείνουν τώρα, βάζουν λουκέτο. Προκαταβολικά. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά. Ναι. Βεβαίως. Ρωτήστε τους εμπορικούς συλλόγους. Εγώ μιλάω με προέδρους εμπορικών συλλόγων, οι περισσότεροι είναι νεοδημοκράτες. Ναι. Σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα. Μου λένε βάζουμε λουκέτο, δεν γίνεται. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να αποτρέψουμε. Το λουκέτο. Γιατί το λουκέτο για τα εργασιακά θα ήθελα. Αλλά να έρθω στο ΣΟΥΡ όμως. Ναι, θα ήθελα. Να έρθω στο ΣΟΥΡ γιατί με ρωτήσατε για το ΣΟΥΡ. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, το ΣΟΥΡ ακούγεται καταπληκτικό. Μέχρι που σκοντάφτουμε σε μια σημαντικότατη λεπτομέρεια. Ότι τα χρήματα όλα αυτά είναι δανεικά. Το ΣΟΥΡ παρουσιάζεται ως ένα κοινοτικό ομοσπονδιακό πρόγραμμα καταπολέμησης ενεργείας, το οποίο θα ήταν καταπληκτικό να το είχαμε. Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε να είχαμε ένα πραγματικό τέτοιο πρόγραμμα που όταν σε μία χώρα η ανεργία ανεβαίνει πιο πολύ από τη σε μία άλλη, έτσι, η χώρα στην οποία, η οποία έχει πληγεί με τη μεγαλύτερη αύξηση ενεργείας είναι αυτή που παίρνει μεγαλύτερο κομμάτι ενός κοινού ταμείου. Σωστό. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Μακάρι να ισχύει αυτό. Αυτό που συμβαίνει με το ΣΟΥΡ είναι συμβαίνει αυτό, αλλά τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστραφούν όταν αρχίζει να μειώνεται η ενεργία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν με το καλό αρχίζουμε να ξεπερνάμε την κρίση και να αρχίζει να μειώνεται πάλι η ενεργία, ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός θα πρέπει να επιστρέψει στην κοινότητα, στην Επιτροπή, τα χρήματα που θα πάρει τώρα ο κ. Μητσοτάκης για αυτό το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει νέα λιτότητα την ώρα της ανάπτυξης. Ναι, από την με άλλη, άλλο, γιατί σημαίνει αυτό? Από την άλλη, να πάρουμε τα χρήματα και να μας χαριστούν από το κοινό ταμείο, γίνεται? Κοιτάξτε, αυτό που είπατε είναι, αν θέλετε, μια ανάρκη στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν γίνει αυτό που σας λέω, δεν είναι θέμα χαρίσματος. Να σας το πω διαφορετικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην πολιτεία του Μιζούρι και στην Αριζόνα, το λέω γιατί τα κοίταζα τα στοιχεία πρόσφατα, σήμερα το πρωί για την πρωί, η ανεργία αυξήθηκε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Καλιφόρνια και στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Οι πληρωμές των ανέργων στο Μιζούρι και στην Αριζόνα γίνονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, γίνεται μια μεταφορά πλούτου από την Καλιφόρνια και την Νέα Υόρκη προς τους ανέργους του Μιζούρι και της Αριζόνα. Κανένας Αμερικανός δεν λέει: α, πρέπει να τους τα χαρίσουμε αυτά στο Μιζούρι και στην Αριζόνα. Γιατί, να το πω διαφορετικά, ο πλούτος της Καλιφόρνια, ο πλούτος της Νέας Υόρκης εξαρτάται από αυτή τη μεταφορά, γιατί μόνο έτσι μπορούν οι κάτοικοι του Μιζούρι και της Αριζόνα να συνεχίσουν να αγοράζουν προϊόντα που παράγονται στις πλεονασματικές πολιτείες της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης. Αυτή λοιπόν είναι η νοοτροπία. Επομένως, λέτε ότι είναι ατελέσφορο γενικά το πρόγραμμα. Γενικά το πρόγραμμα, γιατί και η Γερμανία εφαρμόζει το πρόγραμμα ΣΟΥΡ και επομένως επιστρέφει και η Γερμανία τα χρήματα. Εμείς να μην τα επιστρέψουμε? Είναι λάθος όλο το σύστημα. Και είναι και διαφορετικό πράγμα. Είναι λάθος. Είπατε, κύριε Βαρουφάκη, ο μόνος τρόπος, εάν είναι η Γερμανία, ακούστε με, αν είναι η Γερμανία να δανείζεται και η Ελλάδα να δανείζεται, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να δανείζεται κανένας. Οι Γερμανοί θα έπρεπε να κοιτάνε τους δικούς τους ανέργους και οι Έλληνες τους δικούς τους ανέργους. Το ΣΟΥΡ πώς το πλασάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Ότι υπάρχει ένα κοινό ταμείο που εάν εσύ έχεις μεγαλύτερη ενεργία θα πάρεις πιο πολλά ως Ελλάδα από τη Γερμανία που θα έχει λιγότερη αύξηση ενεργίας. Αυτό είναι σωστό. Mm-hmm. Η ιδέα όμως ότι πρέπει να το αποπληρώσεις είναι μακροοικονομικά ανόητη. Γιατί τι σημαίνει? Σημαίνει ότι την ώρα που η αγορά εργασίας στην Ελλάδα θα αρχίσει να βελτιώνεται,
θα τις δώσεις μία μετοσφαιρία από πάνω, ζητώντας από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό. Τότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γεννιόνται τα χρήματα χωρίς να επιστρέφονται. Μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση. Μπορούμε να κάνουμε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Βαρουφάκη, ο Σωτήρης Οξενέκης. Να σας κάνω μια ερώτηση. Σας ακούω τόση ώρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούω τόση ώρα και λέτε πράγματα τα οποία ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ακούγονται και πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα. Όμως θα μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω χωρίς κακή διάθεση και χωρίς να θέλω να σας κάνω να θυμώσετε, αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει όλη αυτή η κουβέντα έτσι όπως την κάνετε. Μου θυμίζει την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν με την ιδιότητα που είχατε τότε, συνδέατε το χρέος το ελληνικό με τις γερμανικές αποζημιώσεις και ουσιαστικά λέγατε. Έτσι δεν είναι, και ουσιαστικά λέγατε. Όχι, κάνετε λάθος. Αφήστε να τελειώσω. Εγώ ο ίδιος στάθηκα στο Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας και είπα ότι δεν υπάρχει καμία διασύνδεση μεταξύ των δύο. Ένα ευρώ, όπως είχε, θυμάστε ότι είχε πει ο Μανώλης Γκλέζος σε ένα βιβλίο του, και ένα μάρκο να ήταν, ότι είναι ηθικό το ζήτημα και δεν υπάρχει καμία διασύνδεση μεταξύ του ενός χρέους και το του άλλου. Το χρέος είναι χρέος. Συγγνώμη, αλλά... Να σας διαβάσω μια φράση, νομίζω ήταν δική σας. Με αφορμή τις γερμανικές αποζημιώσεις, το χρέος είναι χρέος εκτός αν αποφασίσουμε όλοι ότι μπορεί να διαγραφεί. Αυτό δεν ήταν σύνδεση γερμανικών αποζημιώσεων και ελληνικού χρέους. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Ήταν Όχι, ακούστε με, γιατί μου θέσατε ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Θυμάμαι να λάθος, δηλαδή, ότι συνδέατε. Όχι εσείς προσωπικά. Μην το παίρνετε προσωπικά. Δεν είναι προσωπικό, έτσι. Ακούστε. Αφορά την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εσάς προσωπικά. Ναι, αλλά θέσατε ένα ερώτημα και θέλω να σας απαντήσω. Απαντήστε. Βεβαίω. Αυτή είναι η δική μου φράση και θα σα την ξανάλεγα τώρα. Ξέρετε, δεν αφορούσε τι γερμανικέ αποζημιώσει. Αφορούσε το συνέδριο στο Λονδίνο το 1953, όπου διαγράφτηκε το γερμανικό χρέος από τους Αμερικάνους, τους Βρετανούς, τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους Έλληνες. Ναι. Και γενικότερα τους Ευρωπαίους. Άρα... Και αυτό που είχα πει είναι ότι ένα χρέος, όταν αποφασίσουμε ότι αποτελεί βαρύδι στην ανάπτυξη, διαγράφεται και προχωράμε. Να σας δώσω ένα μικροοικονομικό παράδειγμα. Η General Motors, η ακρατεία Αμερικανική εταιρεία, γιατί υπάρχει σήμερα? Υπάρχει γιατί το 2009 κουρέψαν το 90% του χρέους της. Αν δεν το είχαν κουρέψει, θα είχε κλείσει η General Motors. Mm-hmm. Τα χρέη δημιουργούνται και χτίζονται για να διαγράφονται. Ναι, αλλά τότε δεν το πετύχαν. Να σας θυμίσω αυτό. Κάτι. Και θυμόμαστε ότι. Όχι, τότε λέω. Το πετύχαμε γιατί ο κύριος Τσίπρας. Τα χρέη να διαγράφονται. Το λογαριασμό ποιος θα τον πληρώνει για να διαγράφονται? Κανένας. Το φέρνω στο σήμερα. Το φέρνω στο σήμερα. Το φέρνω στο σήμερα, κύριε Βαρουφάκη. Εγώ το φέρνω. Αν έχετε τη λύση, πώς γίνεται κανένας να μην πληρώσει το λογαριασμό? Σε σχέση με αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή, λέω ότι μου θυμίζει λίγο αυτό. Ακούστε με. Ναι, πού θα βρεθούν τα χρήματα, ποιος θα τα πληρώσει? Ξέρετε κάτι. Θέτετε ένα ερώτημα και πρέπει να ακούτε και την απάντηση. Μετά δεν είναι το ίδιο ερώτημα. Με ευλαβική προσοχή σας ακούω. Το ερώτημα. Με πραγματική προσοχή, αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε με. Με επιτρέψετε να σας πω δύο σημεία και να μου πείτε αν διαφωνείτε. Πρώτον, ο καπιταλισμός ξεπετάχτηκε, αναπτύχθηκε, όταν κάποια στιγμή στα μέσα του 19ου αιώνα ανακαλύφθηκε η έννοια της περιορισμένης ευθύνης, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Με άλλα λόγια, μέχρι τότε τα χρέη ήταν ιερά. Ναι. Εάν είχες χρέος και δεν μπορούσες να το πληρώσεις, πήγαινε στη φυλακή του χρέους. Mm-hmm. Και τελείωνε η ιστορία. Mm-hmm. Σωστό είναι αυτό. Ο καπιταλισμός δημιουργήθηκε και ξεπετάχθηκε όταν συμφωνήσαμε όλοι ότι τα χρέη δεν είναι ιερά. Ναι. Και όταν βαραίνουν είτε μια εταιρεία, είτε ένα δήμο, είτε ένα κράτος, και δεν μπορεί το κράτος να αναπτυχθεί όπως η Γερμανία το 1953, κουρεύονται. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο που ήθελα να σας πω. Το δεύτερο, επιτρέψτε μου. Έτσι. Εάν όλα τα χρέη ήταν ιερά και ξεπληρώνονταν, γιατί οι τράπεζες δανείζουν σε κάποιες χώρες με ψηλότερο επιτόκιο από άλλες? Ο λόγος που το δανείζουν με υψηλότερο χρήμα τους, με υψηλότερο τόκο, είναι ο κίνδυνος. Ναι. Άμα μου λέτε όμως εσείς τώρα ότι και πρέπει να παίρνετε το υψηλότερο επιτόκιο. Με τη μόνη διαφορά, όπως καλά γνωρίζετε. Και να τους εξασφαλίζετε ότι θα πάρουν τα χρήματα τους πίσω. Ότι όπως καλά γνωρίζετε, εάν γίνει το κούρεμα, τα επιτόκια θα πάνε στο Θεό και μετά δεν θα μπορεί να σε δανείζει κανείς. Αν είσαι αναξιόπιστος. Έχετε απόλυτο άδικο. Πάντως δεν κουρεύτηκε τίποτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άδικο έχετε. Μακάρι να έχω εγώ άδικο. Κύριε Βαρουφάκη. Θέλετε να σας παραπέμψω σε βιβλιογραφία? Όχι, δεν σας παραπέμψω. Όχι, είναι μια ωραία φιλολογική αυτή. Μπορώ, σας παρακαλώ πολύ, γιατί δεν μπορώ. Ναι, Χρήστο. Κύριε Βαρουφάκη, γιατί μου λέτε ότι... Όχι, μισή ώρα. Να σας πω τι γίνεται. Το επιτόκιο πεινάζεται στον αέρα όταν προειδεάζεται το κούρεμα. Μάλιστα. Μετά το κούρεμα πέφτουν. Όπως ξέρει πολύ καλά ο κύριος... Καθηγητή. Τώρα κάνουμε ακαδημαϊκή συζήτηση. Όπως ξέρει πολύ καλά ο κύριος καθηγητής, αυτή την ιδέα του χρέους του Μουζούρι που το πληρώνει η Αϊόβα, την είχε
πρωτολανσάρει ένας υπουργός οικονομικών, ο Άλεξ Χάμιλτον, στην πρώτη κυβέρνηση του George Washington στην Αμερική. Ναι. Και έτσι είναι ο λόγος που υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι δημιουργήθηκε, μπράβο. Μέχρι να φτάσουμε εκεί και να έχουμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος θα καθορίζει την οικονομική πολιτική όλων των πολιτιών, άρα και το πόσα λεφτά θα ξοδεύει ο Έλληνας υπουργός οικονομικών και πώς θα τα ξοδεύει και αν θα τα ξοδεύει, μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που θα έχουμε πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης με ενιαία οικονομική πολιτική, με έναν πρόεδρο Τραμπ, με έναν Μιούνικ υπουργό οικονομικών. Και απέχουμε πολύ από αυτό. Επειδή απέχουμε πάρα πολύ. Φοβάμαι. Γιατί ο λαϊκισμός εκεί οδηγεί, κύριε Βαρουφάκη. Τώρα είναι δυνατόν το συζητάμε. Μήπως θεωρητικολογούμε δηλαδή με δύο λόγια και είμαστε μακριά από την πραγματικότητα της Ευρώπης. Ακούστε με. Τώρα, αν πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη, είναι άλλο θέμα. Καταραίει μέσα στα μάτια μας. Η Ευρώπη καταραίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εντάξει. Αλλά αυτό το ακούμε χρόνια. Ναι, και μου θυμίζετε την Όρνηθα που δεν πιστεύει ότι θα την πνίξει ο κτηνοτρόφος. Επειδή δεν την έχει πνίξει μέχρι τώρα. Ναι. Κάποιος δεν την πνίξει και την μαγειρεύει. Καλά, ούτε δεν είναι νομοτελειακό, κύριε Βαρουφάκη. Μπορεί να πάει, επίσης, μπορεί να πάει και από παθολογικά αίτια η κότα και να μην την πνίξει ποτέ ο κτηνοτρόφος. Αυτό ισχύει και για την Ευρώπη. Να διαγραφούν. Μπορεί να πάει και από ατύχημα. Έτσι, αλλά λοιπόν, βλέπετε όμως ότι τώρα, κοιτάξτε, πάρτε την Ιταλία. Αφήστε για να μην μιλήσουμε, για να το αποκομματικοποιήσουμε. Πάρτε την Ιταλία. Η Ιταλία είναι απολύτως μη βιώσιμη χώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ και καιρό βεβαίως, αλλά τώρα πλέον είναι ξεκάθαρο. Ναι. Έχεις μια χώρα με ένα 3 εκατομμύρια περίπου χρέος, με μια 18ετία συνεχούς μείωσης του εισοδήματος κατά κεφαλή, με ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει εξοκύλει, μια χώρα που παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα παραγωγική και έχει και εμπορικό πλεόνασμα, και με ένα πληθυσμό που από εκεί που ήταν 70-80% υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα είναι 70% εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μια χώρα η οποία έχει χτυπηθεί πιο αλήπητα από όλες μαζί με την Ισπανία από τον κορονοϊό και μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει αυτό που αντιμετωπίζουμε και εμείς του χρόνου νέα λιτότητα. Εγώ σας λέω, οι φυγόκεντρες δυνάμεις είναι ιδιαίτερα απειλητικές στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Μιλήσατε για τον Αλεξάνδερ Χάμιλτον. Πώς απέκτησε ο Αλεξάνδερ Χάμιλτον, είναι υπουργός οικονομικών χωρίς Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Και αυτό που έλεγε είναι ότι πρέπει να υπάρξει Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό που λέμε και εμείς τώρα. Πώς όμως έγινε. Ναι, μέχρι να γίνουν αυτά, έγινε, κύριε Βαρουφάκη, το θέμα, αν ξέρετε, ο πολίτης ρωτάτε. Μέχρι να γίνουν αυτά και αν θα γίνουν. Τι κάνουμε. Ναι. Αν είχαμε Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών, κύριε Βαρουφάκη, εσείς δεν θα υπήρχατε εσείς στο πολιτικό σύστημα. Εσείς το είπατε. Ευρωομόλογο δεν γίνεται γιατί αντιδρούν οι Ολλανδοί, αντιδρούν οι Δανοί, αντιδρούν οι Αυστριακοί. Κύριε Βαρουφάκη, εσείς και πήγαμε στο 2015. Ευρωομόλογο δεν γίνεται. Ευρωομόλογο δεν γίνεται γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν έβαλε βέτο. Ο Μητσοτάκης φταίει. Ο κύριος Σάντσος δεν βάλανε βέτο. Βεβαίως φταίει. Έχει αποκλειστικά την ευθύνη. Αποκλειστικά γιατί τώρα, γιατί αποκλειστικά, 9 ήταν, κύριε Βαρουφάκη. Είπατε και τον πρόεδρο Μακρόν. Εμείς είμαστε η χώρα που. Ωραία. Φταίει και ο κύριος Μακρόν. Αν ήμουν Γάλλος, θα μίλαγα για τον κύριο Μακρόν αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι Έλληνας. Το recovery fund, τα λεφτά της Λαγκάρντ. Τα λεφτά του. Συγγνώμη, κύριε Βαρουφάκη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα. Τα λεφτά του recovery fund. Τα λεφτά του ESM. Ποια λεφτά είναι αυτά, πού τα είδατε εσείς αυτά. Τη Λαγκάρντ. Όλα αυτά τα λεφτά δεν είναι ευρωομόλογο. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο ESM και δανείζεται στο όνομα όλη τη Ευρώπη με επιτόκια μηδενικά και μα δανείζει και εμά με επιτόκια μικρότερα του 1%, δεν είναι ευρωομόλογο. Όταν βγαίνει η Λαγκάρντ και αγοράζει τα σκουπίδια, θέλετε, τα ελληνικά ομόλογα και τα ιταλικά με τα λεφτά των Γερμανών, δεν είναι ευρωομόλογο. Το recovery fund που θα βγει να δανειστεί η Κομισιόν στο όνομα τη Ευρώπη και θα δώσει λεφτά χωρίς με επιδοτήσει και όχι με δάνεια, δεν είναι ευρωομόλογο. Γιατί είναι το ευρωομόλογο το οποίο θα προσθέσει χρέος. Να μας απαντήσει όμως, να μας απαντήσει, γιατί το πολυβολείς, αλλά δεν τον αφήνεις και να απαντήσει. Το ευρωομόλογο θα προσθέσει χρέος στην Ελλάδα. Ναι, αλλά ελάτε, έχετε δίκιο. Ακούστε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο, μιλάτε σε κάποιον ο οποίος το πρώτο άρθρο για το ευρωομόλογο το γράψε το 1999, ένα χρόνο πριν το ευρώ. Λοιπόν, επιτρέψτε να σας πω, γιατί δεν είναι το. Πρώτα να σας πω τι είναι το ευρωομόλογο. Τι είναι το ευρωομόλογο, θα σας πω. Το ευρωομόλογο είναι ένα εργαλείο αναδιάρθρωσης χρέους, μεταφοράς χρέους από το κράτος έθνος, από τον κρατικό προϋπολογισμό των κρατών, στο ευρωπαϊκό σύμπλεγμα, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι το ευρωομόλογο. Έτσι. Ναι. Ρωτήσατε για το θέμα του ESM. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο ESM εκδίδει ένα ομόλογο, ESM bond,
το οποίο θυμίζει ευρωομόλογο, γιατί εκδίδεται εκ μέρους της Ευρώπης. Αλλά δεν είναι ευρωομόλογο. Μάλιστα. Όταν βγαίνει ένα τέτοιο ομόλογο, δεν ξέρω αν θέλετε να το ακούσετε, αλλά ρωτήσατε για να σας το εξηγήσω. Ναι, ναι. Ένα ομόλογο των 1.000 ευρώ του ESM, που εκδίδεται εκ μέρους όλης της Ευρώπης, περιέχει 270 ευρώ που εγγυάται η Γερμανία. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ένα κομματάκι του, το μεγαλύτερο, που εγγυάται η Γερμανία. Η Γερμανία πληρώνει επιτόκιο γι' αυτό αρνητικό. Ναι. Γιατί αυτά πληρώνει με το δικό της επιτόκιο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κομματάκι της Γαλλίας που είναι γύρω στα 200 ευρώ. Που έχει ένα δικό της επιτόκιο μεγαλύτερο από τις Γερμανίες. Η Ιταλία και τα λοιπά, ακόμα και η Ελλάδα εγγυάται ένα κομματάκι με πολύ υψηλότερο επιτόκιο. Με άλλα λόγια, το ομόλογο του ESM θυμίζει CDO της Lehman Brothers. Αποτελείται από κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια και το κάθε ένα επιβαρύνει το χρέος της κάθε χώρας. Άρα δεν μεταφέρει χρέος από το κρατικό προϋπολογισμό, από το κράτος έθνος στην Ένωση. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι τοξικό στο ESM και γι' αυτό κανένας δεν πάρει χρήματα από τον ESM. Κύριε Βαρουφάκη, δεν γίνεται αυτό λοιπόν. Μάλιστα. Και υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες ίσως, ότι δεν γίνεται. Η ζωή όμως δεν σταματάει εδώ. Τι θα κάνουμε? Πώς θα λύσουμε τα προβλήματα? Και τα 500 δις, διαβάζω εγώ τώρα, ότι τα γερμανικά κόμματα, γιατί από τη Γερμανία νομίζω εξάρτατε αυτό και από τη Γαλλία, έτσι. Όλα τα γερμανικά κόμματα τα μεγάλα, και συμφώνησε, το χριστιανοδημοκρατικό και το σοσιαλδημοκρατικό και το αριστερό κόμμα, Die Linke, όλα πλην του φιλελεύθερου κόμματος και κάποιου ακραίου δεξιού που διαφωνούν, συμφωνούν ότι πρέπει να προχωρήσει. Άρα αυτή η συμφωνία την οποία εσείς αρχικά ξεκινώντας την κουβέντα είπατε είναι θεωρητική, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα πάει έτσι. Είπε ότι ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει. Ναι, αυτό ναι, αλλά φαίνεται πως θα τελεσφορήσει, γιατί η Γερμανία, τα γερμανικά κόμματα στη μεγάλη μητρή. Δεν μας βοηθάει όμως αυτό. Δεν βοηθάει. Δεν μας βοηθάει αυτό. Να σας πω γιατί. Είναι λίγα δηλαδή. Πρώτον είναι λίγα. Μιλάμε για 1% για 3 χρόνια του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη Σουηδία και τη Δανία και τις χώρες που δεν είναι στο Ευρωζώνη. Έτσι. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό που θα γίνει θα είναι μια ελάχιστη βοήθεια μακροοικονομικά ασήμαντη για την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά θα λειτουργήσει στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αν περάσει όπως είναι η πρόταση, γιατί εγώ σας λέω ότι ένα μεγάλο κομμάτι θα πάει τη μορφή δανείων και όχι ενισχύσεων. Αλλά και όλο να γίνει όπως το είπε ο κύριος Μακρόν και η κυρία Μέρκελ. Ουσιαστικά θα είναι ένα ενισχυμένο ΕΣΠΑ για μετά το τέλος του 2021. Θα αργήσει. Δεν πρόκειται να βοηθήσει τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό. Αντίθετα με ένα ευρωομόλογο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Αλλά σκεφτείτε και την τοξικότητα του τρόπου με τον οποίο γίνεται αυτό το ταμείο. Ουσιαστικά τι λέμε? Δεν δίνουμε χρήματα στην Κομισιόν για να δανειστεί με αυτά. Δίνουμε εγγύησεις. Έτσι, το κάθε κράτος δίνει εγγύηση στην Κομισιόν για να πάει στις χρηματαγορές του συνολικού και να δανειστεί μέρος. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Αυτό είναι. Να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του ταμείου δεν θα πάει στις χώρες του Νότου. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτό θα πάει στη γερμανική βιομηχανία που υποφέρει. Θα απαιτήσει η Γαλλία να πάει ένα μεγάλο κομμάτι εκεί. Εντάξει, θα είναι η μακροοικονομική τονωτική ένεση στην Ελλάδα. Θα είναι τόση. Τώρα νομίζω δεν υπερβάλλεται, αφού εξαρτάται και από την ύφεση την οποία θα έχουν οι χώρες. Έτσι μας είπαν. Άρα η Ελλάδα που θα έχει μεγάλη ύφεση θα πάρει και ένα σχετικός μεγαλύτερο από το τόσο που λέτε. Αλλά δεν θα κάνουμε εμείς τη μοιρασιά απόψε. Κύριε Βαρουφάκη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Αλλά μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη και να με κρίνετε σε μερικούς μήνες στη βάση του κατά πόσο έπεσα έξω με όλοι. Αυτό είναι σωστό. Αυτό το ταμείο θα ωφελήσει μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μικρομεσαίες. Άρα θα έχει στραφεί ουσιαστικά προς τις επιχειρήσεις τις μεγάλες του Βορρά. Η Fraport εδώ στην Ελλάδα θα πάρει μεγάλη ενίσχυση για να εκμεταλλεύεται τα δικά μας αεροδρόμια. Οι Έλληνες επιχειρηματίες θα πάρουν ελάχιστα. Μάλιστα. αυτό που θα τους έχει μια ερώτηση που προσπαθεί να την κάνει πολύ με το μακροοικονομικό. Ο Βασίλης ο Σκουρής, και νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε. Δεν μίλησα μέχρι τώρα, κύριε Βαρουφάκη, γιατί ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ένα μεγάλο μέρος του κομματικού συστήματος και των media και άλλων παραγόντων δείχνει να έχει μαζί σας μια οργή, θα λέγαω μίσος, ας το πάμε στην οργή. Και υπήρχε μια δέσμευση προεκλογική, η οποία έλεγε μία και μόνο εξεταστική και αυτή θα αφορά τον Βαρουφάκη για το πρώτο εξάμηνο. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω με βάση αυτό, γιατί εκτιμάτε ότι δεν έγινε αυτή η εξεταστική? Σας λυπούνται? Υπάρχει κάτι
Και επιπλέον σε αυτό, υπήρχε μια φημολογία ότι με το που θα δώσετε τα στικάκια, τα οποία δεν μάθαμε για κάτι παραπάνω από το Eurogroup που είχατε ηχογραφήσει, ότι περίπου θα υπήρχαν διώξεις εναντίον σας και εδώ και ευρωπαϊκές. Ούτε αυτό είδαμε τίποτα. Και το λέω αυτό γιατί ξεχνιούνται πράγματα ξαφνικά που κατά διαστήματα γίνονται μείζωνα θέματα στην πολιτική και ιδεολογική, θα έλεγα, θα πρόσθετα αντιπαράθεση. Και θα ήθελα τη δική σας άποψη γι' αυτό. Γιατί, κυρίως γιατί δεν έγινε εξεταστική. Εσείς πού το αποδίδετε? Επαναλαμβάνω, σας λυπήθηκα. Βασίλη. Ναι. Μη σου μιλήσεις στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε και δεν μην κρυβόμαστε ότι γνωριζόμαστε. Ναι. Εγώ το καλοκαίρι του 2015, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία από τη Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Μητσοτάκη συγκεκριμένα, λίγο πριν την εκλογή του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, που είχε μιλήσει πρώτος για εξεταστική για μένα και για το πρώτο πεντάμινο του 2015, είχα πει: σας παρακαλώ πολύ να την κάνετε. Σας εκλυπαρώ να την κάνετε, σας προκαλώ και σας προσκαλώ να την κάνετε. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό τα στοιχεία για το τι έγινε από το 2010 μέχρι το 2014-2015, τι έγινε στη δική μου υπουργία. Και μάλιστα όταν δεν το κάνανε, ήταν αντιπολίτευση τότε η Νέα Δημοκρατία. Τους είχα κάνει και μια πρόταση, Βασίλη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Καλέστε με στα γραφεία σας στη Νέα Δημοκρατία να με εξετάσετε εσείς. Και θα έρθω. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνουμε εδώ, μια εκπομπή. Νομίζω πως ήταν λάθος η Νέα Δημοκρατία σε αυτό, εγώ, αν με ρωτάτε. Όσο αφορά για τα EuroLeaks. Έπρεπε να το έχει κάνει. Όσο αφορά για τα EuroLeaks. Δεν το έκανε όμως. Ναι, ναι, αυτό δεν το έκανε. Έπρεπε να το έχει κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Για να μαθαίνουμε όλοι μας. Πώς το κάνανε, ξέρετε κάτι. Είναι πολύ απλό. Σωτήρη μου, δεν το έκανε. Και τώρα ο κύριος Βαρουφάκης έχει κάθε δίκιο να λέει. Αυτό λέω. Μα αυτό ακριβώς λέω. Θα τους μετατρέψω σε κατηγορούμενους όπως τους αξίζει. Αυτό ακριβώς λέω. Χειροπόδαρα με τα μνημόνια και την εποχή που εγώ πάλευα για να μην υπάρξει 100% προπληρωμή φόρου, για να υπάρξει σοβαρή αναδιάρθρωση χρέους, που και ήδη λένε σήμερα ότι χρειάζεται. Σας κατηγορώ. Για να έχουμε κακή τράπεζα για τα κόκκινα δάνεια και να μην έχουμε τον Ηρακλή. Αυτό είναι πολιτική αντιπαράθεση. Μου πόναζαν στη Βουλή, υπόγραψε ό,τι σου δώσει ο Ντάιζερ. Σας κατηγορούσαν, συγγνώμη, έτσι, μια που είστε ανοιχτό στην κουβέντα, σας φώναζαν ότι θυμίζετε την μονομαχία με τον Ανεμόμυλο, αυτό που κάνατε τότε. Αυτό σας έλεγαν πάνω κάτω. Δεν είναι καθόλου αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, εγώ ήμουν ξεκάθαρος. Εγώ θα το πήγαινα μέχρι τα άκρα. Και είτε βγαίναμε στο ευρώ, είτε βγαίναμε από το ευρώ, θα κάναμε. Εγώ το πήγα. Το πήγατε μέχρι τα άκρα, ναι. Θεωρούν πολλοί ότι βλάψατε τη χώρα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Πολλοί θεωρούν ότι βλάψατε τη χώρα. Ναι, λέω, ναι, πολλοί θεωρούν ότι εσείς τη βλάψατε τη χώρα. Ποιοι το θεωρούν αυτό? Πολλοί θεωρούν ότι βάλανε τη χώρα στα μνημόνια. Αυτοί οι οποίοι υπερχρέωσαν τη χώρα από τη δεκαετία του 80 μέχρι το 2010. Έκτοτε έγιναν εκλογές, κύριε Βαρουφάκη. Κύριε Βαρουφάκη, έγιναν εκλογές. Όχι μόνο προσφάτως, έκτοτε έγιναν εκλογές και το φθινόπωρο. Μπήκατε στη Βουλή, αλλά μπήκαν και άλλοι στη Βουλή, κερδίσαν άλλοι τις εκλογές. Προφανώς έκαναν κόσμος. Αυτή δεν είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Κύριε Βαρουφάκη, η αλήθεια είναι ότι ποτέ μια συζήτηση μαζί σας δεν μπορεί να είναι βαρετή. Και αυτό απεδείχθηκε απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανοιχτή κουβέντα που κάναμε. Καλό σας βράδυ. Είχαμε όμως και πολλά ευτράπελα και ίσως όχι μόνο ευτράπελα. Παράδοξα, σήμερα στη Βουλή, στην ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια, βλέπουμε εδώ εικόνες για την διεύρυνση του κατηγορητηρίου του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Στην πραγματικότητα ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ, διότι όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης απήχαν. Κάποια στιγμή λοιπόν ο βουλευτής ο κύριος Καλογιάννης της Νέας Δημοκρατίας επήγε, η ψηφοφορία μυστική τώρα, και έριξε μέσα στην κάλπη το ψηφοδέλτιό του, το οποίο δεν ήταν σε φάκελο. Βλέπετε εδώ τώρα το τι συνέβη. Ο κύριος Καλογιάννης λοιπόν το έριξε, επομένως δεν μπορούσε να θεωρηθεί μυστική η ψήφος του. Όταν το αντελήφθησαν με καθυστέρηση λίγων δευτερολέπτων από το Προεδρείο, είπαν να γυρίσει πίσω και να ψηφίσει σωστά. Άνοιξαν την κάλπη, έβγαλαν το ψηφοδέλτιο, το έβαλε σε φάκελο ο κύριος Καλογιάννης. Να ψηφίσει και να ακυρωθεί. Να το, ακούτε τι λένε. Να ξαναψηφίσει και να ακυρωθεί. Ξαναψήφισε. Και βέβαια η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε να ακυρωθεί η διαδικασία. Απερίφθη το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξαν και άλλα ευτράπελα τα οποία συνέβησαν. Βλέπετε εδώ τι λένε. Όπως για παράδειγμα ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδειχναν στους συναδέλφους τους το ψηφοδέλτιο για να μην υπάρχουν υπόνοιες για το τι θα ψηφίσουν. Πάλι δεν υπάρχει ζήτημα προϊστορίας. Και εδώ το προϊστορίας αναφέρεται στον Λευτέρη Καλογιάννη, ο οποίος στην ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας
το 1985 είχε πάρει την κάλπη υπό Μάλης και είχε βγει έξω. Γιατί είχαν βάλει τότε τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Γιατί ήταν τα έγχρωμα ψηφοδέλτια τότε. Για να εξασφαλίσουν την εκλογή του κ. Σαρτζετάκη τότε, γιατί δεν θα έβγαινε ο κ. Σαρτζετάκη σε μυστική ψηφοφορία πραγματική. Βάλανε ψηφοδέλτια τα γαλάζια και τα λευκά. Έγινε ψηφοφορία με διαφορετικό χρόνο ψηφοδελτίων για να παρακολουθούν ο ένας τον άλλον. Έτσι, εδώ συζητάμε περί όνου σκιάς. Εδώ είναι δύο κόμματα μέσα. Βέβαια. Δύο κόμματα που ψηφίζουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. 170-0 το αποτέλεσμα. Για το Θεό, συζητάμε το Θεό ένα αστείο πράγμα τώρα. Πού είναι η μυστική ψηφοφορία? Ψηφίζουν 170 άνθρωποι οι οποίοι λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτοί που δεν συμφωνούν έχουν φύγει. Το έχουν δηλώσει ότι και πού ξέρεις εσύ, κύριε φύγει. Χρήστο, ότι δεν υπάρχει ένας που να θέλει να ψηφίσει διαφορετικά. Ωραία, και τι θα ήταν αποτέλεσμα. Τι είναι αυτά τώρα που λες? Κάτσε μισό. Περιμένετε, γιατί είναι λίγο σοβαρό το θέμα. Δεν είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Λέγε, Βασίλη. Λοιπόν, καταρχήν είναι μυστική ψηφοφορία που προβλέπεται. Άρα πρέπει να είναι η ψηφοφορία μυστική. Δεύτερον, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία θυμίζουν άλλες εποχές. Εκείνο το δεν μας πήρε κανείς φωτογραφία, δεν μας είδε κανείς, δεν πειράζει που ακούγεται στο βίντεο που λένε. Για το ψηφοδέλτιο, το θεωρώ αδιανόητο, απαράδεκτο. Να βάλουμε στη συζήτηση ένα τελευταίο μισό λεπτό. Θα το πεις, να τον δείξουμε τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, τον βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρώην υπουργό, ο οποίος είναι συνδεδεμένος μαζί μας μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Σε λίγο θα έχουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύριο Λιβανό. Συζητάμε αυτά που έγιναν σήμερα στο Κοινοβούλιο. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ απουσίαζε. Ο Βασίλης κάτι έλεγε. Ένα τελευταίο εγώ απλώς ήθελα να πω ότι μην το θεωρεί τυχαίο. Επειδή. Ποιο? Έγινε σκόπιμο, δηλαδή. Αν με ακούσεις, πέρα από βασικό θέμα δημοκρατίας, μπορεί αυτό να το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ καλά και κατά τη γνώμη μου και έγκυρα ο κ. Παπαγγελόπουλος στο δικαστήριο. Μάλιστα. Πάμε στο δεν είναι αστεία λοιπόν όλα τα πράγματα. Πέρα επαναλαμβάνω βασικό θέμα δημοκρατίας. Τι λέτε εσείς για όσα συνέβησαν στην ψηφοφορία για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου, από την οποία απήχατε μεν, αλλά πήρατε θέση για τη διαδικασία ως κόμμα? Κοιτάξτε, δεν έχει κάποια σχέση το ένα με το άλλο. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε με το πιο καθαρό τρόπο ποιος είναι ο σεβασμός στις δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι, και δεν είναι θέμα τύπου, αν θέλετε. Είναι θέμα ουσίας. Δεν είναι πρώτη φορά που φαντάζομαι που ψηφίζουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται ούτε σε. Τι εννοείται τώρα, ότι ήταν σκόπιμο? Και τι σκοπιμότητα μπορεί να υπήρχε, κύριε Σπίρτζη? Αφού ο κύριος Καλογιάννης. Θα σας εξηγήσω. Εντάξει, ο κύριος Καλογιάννης έχει μια οικογενειακή. Το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Δεν έκανε κάτι πάντως. Ο κύριος Καλογιάννης δεν φταίει. Μα δεν άλλαξε. Ο τελευταίος που φταίει είναι αυτός. Αυτή την παράδοση την έχει, ξέρετε, όλη η δεξιά παράταξη. Τι εννοείται? Καλά, τότε ο κύριος, μια που λέτε για παράδοση, τα μπλε, τα ψηφοδέλτια και τα άσπρα τα θυμάστε. Έτσι, που είχε ξεσηκωθεί θύελα και φώναζαν και μέσα στο Πασό. Μικρός, και εγώ μικρός ήμουν τότε, αλλά το θυμάμαι, το έχω διαβάσει. Όταν μιλάτε για παραδόσεις. Νομίζω ότι το θυμίσω και εγώ. Θα γυρίσουμε πίσω. Η ντροπή τη Βουλή ήταν εκεί τα μπλε ψηφοδέλτια. Όταν ψηφίζουν τα δέντρα, α πούμε, γυρίσουμε πίσω. Να μιλήσουμε και για τα δέντρα και για τα μπλε ψηφοδέλτια. Είμαστε αναγέννητοι και οι δύο τότε. Κύριε Σπίρτζη, αναφερθήκατε στον πατέρα του κυρίου Καλογιάννη και σας είπε ο συνάδελφος την ίδια ημέρα, στην ίδια διαδικασία. Τεράστια ξεφτύλα της Βουλής για να μην βγει, για να βγει ο κύριος Σαρτζετάκης τότε. Μπλε και άσπρα ψηφοδέλτια. Αν θυμάμαι καλά, ο συνταγματολόγος που αναγνώρισε ότι είναι έγκυρη διαδικασία. Καλά, αυτό είναι τα χρωματιστά ψηφοδελτία σήμερα υπηρετεί σε διακριτή θέση τη Βουλή του κ. Μαυρίδη. Τι σημασία έχει αυτό? Έχει δεν σημασία. Δει... Είστε περήφανο για τη διαδικασία εκείνη? Είστε περήφανο για τη διαδικασία εκείνη? Αν σέβεστε, ακούστε να δείτε. Είστε περήφανο? Γιατί χρειάστηκαν μπλε και άσπρα στη Βουλή τότε? Σε μυστική ψηφοφορία. Αν σέβεστε τι διαδικασίε. Δεν ξέρω με ποιον. Με το ζητήριο ξενάξι με, κύριε Σπίρτζη. Ο Σωτήρης ο Ξενάκης είμαι, κύριε Σπίρτζη. Ναι. Ξέρει λοιπόν και πρωτοετής φοιτητής και ένα μέλος που γράφεται σε ένα σύλλογο ή σε μια συλλογικότητα και ψηφίζει, ότι η ψηφοφορία διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό που υπάρχει. Είναι το καταστατικό. Ναι. Αν ο κανονισμός φτιάχτηκε από την ψηφοφορία του ΠΑΣΟΚ τότε στη Βουλή. Φτιάξαν μια ψηφοφορία και είπανε δεν ίσχυε. Αλλάξαν τον κανονισμό για να ψηφίζουν. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό είναι δημοκρατία? Εδώ δεν έχουμε κάποιο κανονισμό που λέει ότι ανοίγει κάλπη
αν κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Λέξει, έχετε σωστό δίκιο. Δίκιο έχετε. Έτσι, δίκιο αυτό έχετε. Δείχνει λοιπόν αυτό και το σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία που ορίζεται από συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα, όχι θέλω να πω. Ερμηνεύει ο καθένας. Ναι, θέλω να πω ότι δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα. Αυτό να το δεχθούμε, έτσι δεν είναι. Δεν άλλαζε κανένα αποτέλεσμα. Ενώ τα μπλε και τα άσπρα άλλαζαν αποτέλεσμα τότε. Αν υπήρχε μια πραγματικά μυστική ψηφοφορία και όχι αυτό που παρακολουθήσαμε και παρακολούθησε και όλος ο ελληνικός λαός από τις κάμερες της Βουλής, δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τι θα έκαναν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Κύριε Σπίτι, δεν κρίνονταν η ενοχή ή όχι του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Δεν μπαίνει στο δικό σας μυαλό ότι όταν έχουμε μια προανακριτική η οποία για το λόγο που έγινε αποδείχθηκε περίτρανε ότι είχε αποτύχει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι η άποψή σας, εντάξει. Όχι, δεν είναι καθόλου άλλο θέμα. Η άποψή σας είναι αυτή. Όχι, είναι η σύγκριση της σημερινής ψηφοφορίας. Αν δεν είχε αποτύχει, δεν θα χρειαζόταν να γίνει επέκταση από την Νέα Δημοκρατία του κατηγορητηρίου. Να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Λιβανό, αλλά να ολοκληρώσει ο κύριος Πίλης. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι επειδή ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα ευχόμουν να ήταν η συντριπτική πλειοψηφία, αλλά δεν είναι. Πραγματικά έχει μία άλλη αντίληψη και για τις δημοκρατικές διαδικασίες και για αυτά που συμβαίνουν, για τις μεθοδεύσεις που συμβαίνουν. Μάλιστα. Και δεν θα επιθυμούσε, φαντάζομαι. Μισό λεπτό, κύριε Σπίρτζη, για να μην φαντάζεστε να μας απαντήσει ο κύριος Λιβανός. Γιατί είναι σοβαρές οι μορφές αυτές που απευθύνατε στην κυβερνητική πλειοψηφία. Κύριε Σπίρτζη, αφήστε τον να μιλήσει τον άνθρωπο. Αφήστε τον να μιλήσει, θα προκαταλάβετε και τι θα πει. Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, φαντάζομαι ακούσατε τις μορφές του κύριου Σπίρτζη. Βαρύες εκφράσεις χρησιμοποίησε. Και για τα δημοκρατικά σας φρονήματα. Και επίσης αυτό που είπε ο Βασίλης ο Σκουρής είναι σωστό. Ότι αυτό που έγινε σήμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον, από τον άμεσα ενδιαφερόμενο που είναι και νομικός και να γυρίσει πίσω μια διαδικασία ολόκληρη. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω, αλλά δεν το θεωρώ καθόλου παράλογο. Πώς τα καταφέρατε παράλογο. Κύριε Λιβανή και έγιναν όλα αυτά σήμερα στη Βουλή? Γιατί η αλήθεια είναι ότι κανονικά πράγματα δεν τα λες αυτά που συνέβησαν. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στον κύριο Σπίρτζη. Καλησπέρα. Δυστυχώς, επειδή δεν είχαμε καταφέρει να ανακτήσουμε την επαφή, δεν άκουσα ακριβώς τι είπε. Κοιτάξτε, σχολίασε ο κύριος Σπίρτζης αυτά που συνέβησαν στο κοινοβούλιο. Είπε ότι παραβαίνουν τον κανονισμό, δηλαδή το ότι ο κύριος Καλογιάννης εκλήθη να μπει μέσα, να βγάλει από την κάλπη το ψηφοδέλτιό του, το οποίο ήταν προφανώς άκυρο, για να ψηφίσει εγκύρος εκ νέου. Αυτό είπε, το συζητείτε, ναι, η αντιπολίτευση το έχει καταγγείλει. Και ότι μπορεί να υπάρχει και θέμα νομιμότητας διαδικασίας, να εγείρει ο κ. Παπαγγελόπουλος θέμα νομιμότητας διαδικασίας. Μάλιστα. Το οποίο δεν το ξέρω, εγώ δεν είμαι νομικός. Ναι. Ναι, ούτε κι εγώ είμαι νομικός, αλλά να μιλήσουμε πολιτικά. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για την ουσία του θέματος. Βεβαίως. Που δηλητηριάζει την πολιτική μας ζωή εδώ και πολλά χρόνια, που εκθέτει ανθρώπους, ταλαιπωρεί οικογένειες και σε αυτή τη φάση έχει μπει στην τελική του ευθεία. Πλην όμως, για να μην αποφύγω το βασικό θέμα, που είναι η σημερινή διαδικασία την οποία είχαμε, πράγματι, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά τα οποία έγιναν σήμερα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Όμως, δεν υπήρχε κανένας δόλος, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια αλλίωσης αποτελέσματος. Μην ξεχνάμε ότι από τους 177 βουλευτές που ψηφίσανε, οι 175 ψήφισαν υπέρ, οι δύο άκυρο, γιατί κάνανε κάποιο λάθος οι άνθρωποι στο πώς βάλανε το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Πάλι οι βουλευτές να μην ξέρουν να ψηφίσουν, πάντως δεν υπάρχει. Και αυτό να με το θέλω να το πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, γιατί αυτό που να ρωτήσω εγώ κάτι πριν, με συγχωρείτε. Κύριε Λιβανέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Λέτε, ήρθαν και σας είπαν δύο που ψηφίσαν άκυρο ότι κάνανε λάθος. Ξέρετε, ήταν δύο δηλαδή που ψηφίσαν άκυρο. Εγώ δεν ήμουνα στην εφορευτική επιτροπή. Από ό,τι ενημερώθηκα όμως. Πήγε μετά ο βουλευτής και είπε: συγγνώμη, δεν ήξερα τι να ψηφίσω. Γιατί και αυτό παραβίαση της μυστικότητας είναι. Δεν απίστευτο το δηλαδή, αν λέτε αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Αυτό που λέω είναι ότι εγώ ενημερώθηκα από την Εφορευτική Επιτροπή ότι μέσα στην κάλπη βρέθηκαν 175 ψηφοδέλτια ναι. Και στη συνέχεια δύο, τα οποία ήταν το μεν ένα. Είχε επιλέξει ο συνάδελφος να γράψει με γράμματα ναι,
το οποίο κρίθηκε άκυρο, όπως καταλαβαίνετε, ναι, διότι απλά θα έπρεπε να βάλει ένα σταυρό. Και το δεύτερο, ενώ υπήρχε κανονικά το λευκό ψηφοδέλτιο και το ναι όχι, ο άλλος συνάδελφος, η συναδέλφισσα, επέλεξε να βάλει το ψηφοδέλτιο μέσα χωρίς σταυρό. Μάλιστα. Αν κάποιος ήθελε να βάλει λευκό, δηλαδή να μην βάλει σταυρό, έπρεπε να επιλέξει το λευκό ψηφοδέλτιο. Πάντως με αυτά και με εκείνα, κύριε Λιβανέ, αντί να συζητάμε για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου, συζητάμε για τις αστοχίες τις οποίες διεκτραγωδούν από την αντιπολίτευση. Ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το καλύτερο αυτό. Καταλαβαίνω βέβαια και το καταλαβαίνετε κι εσείς και το καταλαβαίνει όλος ο ελληνικός λαός, ότι η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Σπύρτζη απόψε, όχι προσωπική, πολιτική, κομματική, αλλά κυρίως του κύριου Τσίπρα εχθές, ήταν να δικαιολογήσει πρώτον τον εναγκαλισμό τους με τον πρώην υπουργό τους, δεύτερον, και αυτό φάνηκε από την φυγή τους, από τη φυγομαχία τους για τρίτη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες από την Βουλή. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν απλά φυγομαχία. Πιστεύω ότι φοβόντουσαν ακριβώς τις διαρροές κοινοβουλευτικής τους ομάδας, διότι όπως γνωρίζετε και το καταλαβαίνετε, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι διχασμένη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ακολουθούν την άποψη του αρχηγού τους και θα στηρίζανε τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αλλά υπάρχουν και άλλοι, μάλιστα, οι οποίοι θα θέλανε να χυθεί φως, να ακολουθηθεί η νόμιμη συνταγματική διαδικασία, να ανοιχτεί αυτός ο φάκελος επιτέλους και να συζητήσει η Βουλή, να ψάξει η Βουλή μέσα από τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου, μέσα στην προανακριτική, να δει τι έχει γίνει, αν υπάρχει αυτό το περίφημο παραδικαστικό κύκλωμα που βοά ο τόπος εδώ και τόσα χρόνια. Και αν θέλετε κιόλας, για να μπούμε και στην ουσία, εγώ αν ήμουν ο κύριος Παπαγγελόπουλος, θα ήθελα ο ίδιος αυτή η διαδικασία να οδηγηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, ακόμα και στο φυσικό δικαστή, για να φανεί αυτό το οποίο λέει ο άνθρωπος, ότι είναι αθώος. Λοιπόν. Αυτό το οποίο βγήκε από τις καταθέσεις 5 ανωτάτων δικαστικών είναι ότι διευρύνεται το κατηγορητήριο προς κατευθύνσεις τις οποίες εμείς δεν λέμε ότι πράγματι ο κύριος Παπαγγελόπουλος... Εισηγήστε να διερευνηθούν. Εντάξει. Αντιληπτό. Τώρα, νομίζω ότι αυτό... Βάλτε μια ανατελεία παρακαλώ. Αυτό είναι... Αν μου επιτρέπετε να τρεπώ στη σχέση. Βεβαίως. Και αυτό θα έπρεπε ο κύριος Σπύρτζης απόψε να μας δικαιολογήσει γιατί δεν το θέλουν και εκείνοι. Ακόμα και αν πιστεύουν ότι δεν υπήρχε παραδικαστικό κύκλωμα, ότι δεν είχε διαχειριστεί την εξουσία του κατά αυτόν τον τρόπο ο κ. Παπαγγελόπουλος για να ενοχοποιήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μια γρήγορη απάντηση από αυτού, κύριε Σπύρτζη, για να πάμε και στα οικονομικά μέτρα. Δεν είναι μόνο το θέμα μας αυτό. Θα πάω, δε, προφανώς δεν είναι. Πολύ γρήγορα, παρακαλώ. Αυτό είναι το θέμα που θέλει να στρέψει η Νέα Δημοκρατία την επικαιρότητα. Αλλά είναι ανέκδοτο να λέμε ότι έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, με την κοινοβουλευτική συνοχή. Τις δύναμεις του και δεν έχει αυτός που ανοίγει τις κάλπες για να διορθώσουν την ψηφοφορία, γιατί δεν θα έκανε λάθος. Οι βουλευτές, ξέρετε, είναι άπειροι στα θέματα της ψηφοφορίας. Εδώ είναι, όπως δηλαδή, θα τρελαθούμε. Ή δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τους ξέρουν αλλά δεν τους ξέρουμε εμείς, δεν που σημαίνει, σημαίνει πρόσθετο το λόγο του όποιου είναι, μπορεί να είναι του κοινά. Έκαναν λάθος. Οι βουλευτές έκαναν λάθος στην ψηφοφορία. Γιατί πρώτη φορά βλέπετε άκυρα ψηφοδέλτια. Αν μπορεί ο κύριος Λιβάνιος. Πρώτη φορά βλέπετε άκυρα ψηφοδέλτια σε ψηφοφορία στη Βουλή. Να πείσει ένα με αυτά τα επιχειρήματα. Ένα. Ότι έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία και είχε πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία με την τοποθέτηση τον βουλευτό της στο συγκεκριμένο θέμα. Πάντως είπε το ίδιο και για εσάς, ο κ. Λιβάνος. Και για εσάς το ίδιο είπε. Πρόβλημα, ότι αν έμεναν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και κάποιοι από αυτούς να ψήφισαν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς όχι, έχει αποδειχθεί αυτό και όταν είμαστε στην κυβέρνηση. Αφού δεν έχει ψηφοφορία. Έχει αποδειχθεί. Πείτε μου μία φορά που υπήρχε μία διαρροή. Η σύσταση, να πω κάτι. Η σύσταση της προκαταρκτικής. Κύριε Σπύρτζη, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Η σύσταση της προκαταρκτικής είχε, αν θυμάμαι καλά, 7 διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα θέμα. Πώς δεν είναι, κύριε Σκούρη? Όχι. Το σημειώνω παρασμένο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που εγώ τη θεωρώ πιο σημαντική. Έκανα την επισήμανση, καταλαβαίνετε ότι δεν το θεωρώ δευτερεύον θέμα. Καταλαβαίνετε ότι έχει άποψη, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Και αφορά για τους δυο σας. Εγώ συμφωνώ αν να διερευνηθεί μέχρι το τέλος, αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει παραδικαστικό κύκλωμα και οτιδήποτε. Όμως υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Αυτό το σκάνδαλο της Νοβάρτης είχε πολύ σημαντικές οικονομικές... Με συγχωρείτε, είχε πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τον ελληνικό λαό.
Χαθήκανε χρήματα, πολλά χρήματα, δεν ξέρω πόσα. Και δεν έχω και μία άποψη από την κυβέρνηση και από τους δύο σας. Οι δύο, πρώην και νυν κυβέρνηση. Πόσα ήταν αυτά τα λεφτά, μπορούμε να τα πάρουμε πίσω ή δεν μπορούμε να τα πάρουμε? Παίζει ή δεν παίζει αυτό? Απαντήστε και οι δύο πρώτα, κύριε Λιβανέζη, σας παρακαλώ. Ναι, αν καταλαβαίνω την ερώτηση του κ. Σκουρή, είναι αν συνεχίζεται η διαδικασία από την πλευρά της δικαιοσύνης για την αποκάλυψη του πραγματικού θέματος του σκανδάλου Νοβάρτης, δηλαδή το πρόβλημα με τις χρηματοδοτήσεις πιθανόν κάτω από το τραπέζι γιατρών, με άλλα ζητήματα τα οποία την οποία θεωρούσατε βραδία επί της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά δεν είδαμε να επιταχύνεται και επί της δικής σας, κύριε Λιβανέ. Καταρχήν, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν ορίζουμε τους ρυθμούς της δικαιοσύνης. Ούτε και η προηγούμενη κυβέρνηση τότε. Όχι, αν μου επιτρέπετε. Όχι, μόνο η προηγούμενη κυβέρνηση, δια του αρμοδίου Υπουργού Διαφάνειας, αυτού τον οποίο εμείς κατηγορούμε ότι είχε στήσει το παραδικαστικό κύκλωμα, προσπαθούσε ακριβώς να επιταχύνει το πολιτικό σκέλος, το ανύπαρκτο πολιτικό σκέλος της περίπτωσης αυτής, και υπήρχε επιβράδυση σκόπιμη του ουσιαστικού σκανδάλου. Εμείς έχουμε αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της ανεπηρέαστη, να τρέξει τις διαδικασίες, το κάνει και ευχόμαστε το συντομότερο δυνατόν να έχουμε το πόρισμά της. Αν μου επιτρέπετε, γιατί φαντάζομαι ότι θα κλείσουμε αυτό τον κύκλο, να πω κάτι. Δεν ήθελα να μπω στην ουσία αυτού του οποίου κουβεντιάζουμε λίγο και ως ανέκδοτο και λυπούμε πολύ που πέφτει το επίπεδο της πολιτικής μέσα από αυτά που γίνονται μερικές φορές στη Βουλή. Όμως, για σκεφτείτε, εάν δεν λαμβάνεται αυτή η απόφαση, πώς θα διατηρεί το μυστικό, η μυστικότητα της ψήφου? Ναι. Βγάζοντας άκυρο ένα ψηφοδέλτιο. Μάλιστα. Βγάζοντας ένα άκυρο ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό που ξέρουμε, ας πούμε, συγγνώμη. Ναι, κύριε Σκουρή, επιτρέψτε. Διασφαλίζεται τη μυστικότητα της ψήφου όταν ανοίγει κάλπη, παίρνει κάποιος ένα άκυρο το ψηφοδέλτιο και το διορθώνει σύμφωνα με αυτό. Εξέφρασε ένα προβληματισμό ο κύριος Λιβανός. Εντάξει. Αν μου επιτρέπετε. Και προφανώς αυτός ο προβληματισμός κυριάρχησε και στην απόφαση του Προέδρου του Σώματος για να προχωρήσει τη διαδικασία. Να ολοκληρώσω λίγο, γιατί είναι δύσκολη η οικονομία, να μην αδικούμε. Κύριε Σπίρτζη, μην τον διακόπτετε, θα μιλήσετε, κύριε Σπίρτζη, αμέσως μετά. Μην τον διακόψετε. Ολοκληρώστε, κύριε Λιβανέ. Δεν ήταν απόφαση του Προέδρου του Σώματος. Η Εφορευτική Επιτροπή με απόλυτη ομοφωνία αποφάσισε να κάνει αυτό το οποίο έκανε, δηλαδή να καλέσει τον βουλευτή να ξαναψηφίσει, βάζοντας το ψηφοδέλτιό του σε φάκελο, ακριβώς για να διατηρήσει τη μυστικότητα. Εντάξει, κύριε Λιβανέ. Εάν έμενε ένα από τα 177 ψηφοδέλτια χωρίς φάκελο, αντιληπτό το τι λέτε, θα ήταν προφανές το τι είχε ψηφίσει ο βουλευτής. Αντιληπτό όμως και γιατί διαφωνεί, είμαι βέβαιος, ο κύριος Σπίρτζης. Κύριε Σπίρτζη, ελάτε να το κλείσουμε. Δεν έχω να πω τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, κύριε. Πολύ σύντομα θα ήθελα. Μια στιγμή, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν θα σχολιάσει. Είναι δυνατόν να σχολιάσω αυτά που λέει ο κύριος Λιβανός, γιατί δεν αντέχω σε κανένα σχολιασμό ανθρώπου που έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτό που λέγεται δημοκρατία. Καμία σχέση. Τώρα, τι να γίνει τώρα. Θα ξεχάσουμε δηλαδή. Το σχολιάστε και με το παραπάνω. Λοιπόν. Το σχολιάστε και με το παραπάνω. Θυμάμαι μια κεντρική επιτροπή που ξαναψήφισαν δύο φορές γιατί είχαν καταλάβει καλά από κάτω αυτοί που ψηφίσανε. Το θυμάμαι κι εγώ. Για να θυμόμαστε έτσι πράγματα. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Υπάρχει κάποιος πολίτης στη χώρα μας που δεν ανήκει στην ακροδεξιά πτέρυγα που δεν θέλει οι δημοκρατικές διαδικασίες, που να λέει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμά μας οι βουλευτές ψηφίζουν με διαφάνεια και διασφαλίζουν. Μάλλον δεν ακούτε καλά, είναι επιλεκτική ακόμη σας, κύριε Σπίρτζη. Δεν ακούσατε τι σας θύμισε ο κύριος Ξενάκης. Ο κύριος Ξενάκης όμως δεν ακούσατε τι σας θύμισε για μια ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός σας που εκλήθησαν να ξαναψηφίσουν όλοι επειδή δεν κατάλαβαν. Αυτό σας είπε. Όχι, δεν καταλάβατε εσείς τι έγινε. Ακούστε. Εσείς δεν καταλάβατε τι έγινε την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και την Κεντρική να οποιοδήποτε κόμματος και στη συγκεκριμένη Κεντρική Επιτροπή. Κοιτάξτε, μιλάτε, κύριε Λιβανέ, τώρα εσείς για να ολοκληρώσει ο κύριος Σπίρτζης. Από την πρώτη Εθνοσυνέλευση, μπορείτε να θυμηθείτε τι έγινε από την πρώτη Εθνοσυνέλευση της χώρας.
από την πρώτη Εθνοσυνέλευση. Μάλιστα. Για να αιτιολογήσετε αυτό που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με τις διαδικασίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λοιπόν, και της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε, αν είναι επιλογή σας να συνεχίσουμε να συζητούμε το θέμα αυτό, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν θα μιλήσουμε για την οικονομία. Προτείνω λοιπόν να πάμε. Ναι. Σε... Όχι, αν μου επιτρέπετε, κύριε. Εντάξει, κύριε Λιβανέ, αλλά δεν θα συζητήσουμε για την οικονομία. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ όμως κάτι, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Ξενάκη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής αντίληψης. Κύριε Σπίρτζη, μιλήσατε. Δεν θα τελειώσουμε έτσι. Έτσι. Κύριε Σπίρτζη, όταν τελειώνετε, τελειώνετε. Δεν ξαναρχίζετε εσείς. Δεν με αφήσατε να μιλήσω. Εντάξει, κύριε Σπίρτζη. Εντάξει τώρα. Εντάξει, κύριε Σπίρτζη. Αλλού αυτά τώρα δεν σας άφησα να μιλήσετε. Μιλάτε και με το παραπάνω. Κύριε και αλλού και εδώ, μετρήστε το χρονόμετρο. Εντάξει, κύριε Σπίρτζη, φτιάξτε το χρονόμετρό σας. Γιατί μιλάτε και πριν εμφανιστεί ο κύριος Λιβανός. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Λιβανέ, απαντήστε για να πάμε παρακάτω. Δεν έχω χρόνο. Ήθελα απλά να πω για να καταγραφεί ότι εγώ δεν εξέφρασα προσωπική άποψη. Απλά μετέφερα στην εκπομπή σας την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, το καταλάβαμε, κύριος ο Πρόεδρος. Λοιπόν, όμως, εντάξει, να πω στον κύριο Σπίρτζη πριν πάμε στα οικονομικά. Όχι, αν του πείτε θα σας πει και εκείνος, κύριε Λιβανέ, και δεν θα τελειώσουμε. Η Νίνα Κασιμάτη, συνάδελφός του βουλευτής, ακόμα αναζητά να τιμωρηθεί ο συνάδελφός της και συνάδελφος του κύριου Σπίρτζη, που φωτογράφησε το ψηφοδέλτιό της όταν εκείνη ήθελε να ψηφίσει αντίθετα από αυτό το οποίο όριζε το κόμμα της το 19 σε μια ψηφοφορία. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Λιβανέ, και ο Γιώργος Καραϊσκάκης σε μια ψηφοφορία είχε κοιτάξει λίγο στραβά το Κολοκοτρώνη και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα επιχειρήματα σας, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ντρέπεται για το πως διαβάστηση. Και πρέπει να έχουν διαβάστηση. Και να μην έρχεται να γίνετε τιμητής. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Καλό θα ήταν να είσαστε μέσα στη διαδικασία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να μην φοβάστε την αντιπαράθεση στις πολλές πολιτικές. Να νομοποιήσουμε διαδικασίες που δεν έχουν ξαναγίνει σε δημοκρατική, δεν έχουν ξαναγίνει ούτε στη χώρα μας, ούτε σε καμία δημοκρατική χώρα. Επέκταση. Μην μιλάτε ταυτόχρονα μαζί, δεν σας καταλαβαίνει κανείς, κύριε. Δεν σας καταλαβαίνει κανείς. Λοιπόν. Πότε θα ζητήσετε συγγνώμη από τον κύριο Παπασταύρου, κύριε Σπίρτζη? Τι εννοείτε? Πότε θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτά τα οποία κάνατε? Τι εννοείτε, με συγχωρείτε. Άλλη τέτοια, κύριε Λιβανέ. Πάλι θέλετε να κάνετε παρεμβάσει στη δικαιοσύνη. Εμείς επιλέξαμε. Με συγχωρείτε. Κύριε Λιβανέ, θέσατε ένα θέμα, στον αφήστε να απαντήσει τώρα. Κύριε Λιβανέ, δεν γίνεται. Πρέπει να απαντήσει. Ελάτε, κύριε Σπίρτζη. Εμείς επιλέξαμε να μην παρεύουμε στις δικαστικές αποφάσεις και η δικαιοσύνη. Να την αφήσουμε αμερόληπτη και ανεπηρέαστη να εξετάσει όποιον ήθελε για τα θέματα που εκείνη ήθελε. Αυτό ερμηνεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία ως απόπειρα, ας πούμε, ενός παραδικαστικού κυκλώματος που διώκει πολιτικούς αντιπάλους. Αποδείχτηκε λοιπόν εκ των υστέρων ότι τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα παραδικαστικό κύκλωμα και μάλιστα με τις καταγγελίες που έκανε για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και αποδείχθηκε. Πώς αποδείχθηκε, κύριε Σπίρτζη? Θα σας πω πώς αποδείχθηκε. Γιατί, κύριε Παπαδόπουλε, αν η Νέα Δημοκρατία, εκτός από αυτά που είπε και η κυρία Δημητρίου, που αποκαλύφθηκαν μέρος από αυτά στη θεσινή συζήτηση, αλλά και από αυτά που είπε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, αλλά και από την κοινή λογική. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε αποδείξει αυτό που επικαλείται, δεν θα έφερνε σήμερα ψηφοφορία για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Σας ευχαριστώ, κύριε, και τους δύο. Εγώ σας προειδοποίησα. Ήταν επιλογή σας να μην μιλήσουμε για την οικονομία, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν ενδιαφέρουσα η αντιπαράθεσή σας και για αυτό το θέμα. Ήταν σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Παπαγιανακόπουλος θα πάρει πρώτο το λόγο απόψε. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγιανακόπουλε. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, ότι εγώ πήρα το προηγούμενο μήνα τον τίτλο 563 ευρώ. Ναι. Τώρα το πήγα και πληρώθηκα για τον τέταρτο, για τον πέμπτο, είδα μείωση 19 ευρώ. Γιατί έγινε αυτό, σε εμάς φτωχοί θα τα πληρώσουμε, ας πούμε. Λοιπόν, όμως το πει ο κύριος που υποστηρίζουν εκεί πέρα. Μιλάτε για το επίδομα που δίνεται τώρα λόγω του κορονοϊού, αυτό? Όχι, δεν πήρα τίποτα επίδομα. Η σύνταξη μιλάτε. Μάλιστα. Η κανονική σύνταξη, ναι. Είδατε λοιπόν μειωμένη τη σύνταξη κατά 19 ευρώ τους δύο τελευταίους μήνες. Τον τέταρτο. Τον τέταρτο, μάλιστα. Ναι. Κάτι άλλο, και το επίδομα, το πετρέλαιο είχα βάλει το Σεπτέμβρη. Ναι.
Οκτώβρη και δεν έχω πάρει, δεν μπήκαν τα λεφτά ακόμη. Ακόμη. Κάνατε όλη τη διαδικασία. Αποκλείεται να μην. Ναι, τα είχα κάνει όλα και τα λεφτά δεν έχουν μπει. Μάλιστα. Κύριε Παπαγιανακόπουλε, ευχαριστώ. Ο κύριος Θεοδωρακόπουλος είναι ο επόμενος. Προφανώς και θα το ερευνήσουμε αυτό που μας είπε ο προηγούμενος τηλεθεατής. Ελάτε, κύριε Θεοδωρόπουλε. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Εγώ σχετικά με τις σημερινές εξαγγελίες θα ήθελα να επισημάνω 2-3 στοιχεία. Βεβαίως. Πρώτον, δεν άκουσα καμία εξαγγελία για τους ξεχασμένους μακροχρόνια ανέργους. Ναι. Για αυτούς που δεν έχουν λάβει κάποιο ποσό. Ήταν ξεχασμένοι πριν, παραμένουν φαίνεται στο ίδιο καθεστώς και τώρα. Όντως δεν ακούστηκε κάτι. Όντως. Ναι. Δεύτερον, για τους επιστήμονες που είχε υποσχεθεί και ο κύριος Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, και οι αρμόδιοι υπουργοί, ότι θα λάβαν στο Μάιο 800 ευρώ. Πάλι δεν άκουσα τίποτα. Μάλιστα. Εκτός και αν, επαναλαμβάνω, γίνει κάποια εξειδίκευση μετέπειτα. Και τρίτο ζήτημα, για τους αρμόδιους υπουργούς, να το θέσετε, σας παρακαλώ πολύ, είναι για το απαράδεκτο φαινόμενο, αυτό το τηλέφωνο της ΔΕΗ, το 17770, αν δεν κάνω λάθος, ποιο είναι, το οποίο παίρνει εκεί για να σε εξυπηρετήσουν και σε χρεώνει, σαν να είναι κανονικά ακριβή γραμμή. Σας ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρόπουλε. Να καλησπερίσω στο σημείο αυτό και τον κύριο Κώστα Μίχαλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Μίχαλε. Θα ήθελα και ενώ έτσι θα έχουμε και άλλους τηλεθεατές στη συνέχεια, να μας κάνετε ένα πρώτο σχολιασμό των μέτρων των οποίων ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς. Να μας πείτε δηλαδή αυτό που φαντάζομαι ότι απασχολεί και εσάς και τους συναδέλφους σας, εάν τα μέτρα αυτά είναι αρκετά για να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα και να μην έχουμε λουκέτα στις επιχειρήσεις. Κύριε Παπαδόπουλε, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, απόψε ανακοίνωσε στην ουσία ένα πρόγραμμα γέφυρα, όπως το ονόμασε και ο ίδιος, επιστροφή στην κανονικότητα. Ένα πρόγραμμα της τάξης των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, στη στήριξη εργασίας, στη μείωση φόρων και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, που είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεν ήταν ένας νέος στρατηγικός σχεδιασμός για την διάθρωση της ελληνικής οικονομίας που θα είναι μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα το κάνει στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αρχές Σεπτεμβρίου. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο προέχει είναι να μπορέσουν να σταθούν όρθιες οι επιχειρήσεις αυτές οι οποίες έζησαν τον ξαφνικό θάνατο στα μέσα του Μαρτίου. Και θεωρώ ότι παρά τις καλές προθέσεις που έχει η κυβέρνηση, και εδώ πρέπει να εξάρω ιδιαίτερα την προσπάθεια την οποία κάνει, και το λέω αυτό γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία, αναφέρομαι στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ μαχητικός ως άνθρωπος της αγοράς και καταλαβαίνει τα προβλήματα και προσπαθεί να τα επιλύσει. Απομένει να δούμε κατά πόσον θα συνεργαστεί το τραπεζικό σύστημα, οι συστημικές τράπεζες, κύριε Παπαδόπουλε. Διότι δεν σας κρύβω ότι έχουμε καταγγελίες στο επιμελητήριο από επιχειρηματίες τις τελευταίες ημέρες, όπου οι εμπράγματες ασφάλειες τις οποίες αναζητούν για τα εργαλεία τα οποία ορθώς έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, φτάνουν και το 120% του δανείου το οποίο ετούνται. Θέσαμε το θέμα σε όλους τους υπουργούς τις τελευταίες ημέρες της κυβερνήσεως και κορυφαίους υπουργούς. Μάλιστα με τον κύριο Γεραπετρίτη που γίναμε πολύ πιεστικοί και ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Κώνστας του έθεσε το ερώτημα εάν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο σε περίπτωση που κάποιες τράπεζες επιμείνουν σε αυτή την τακτική να προχωρήσει η κυβέρνηση ακόμη και σε αλλαγή διοικήσεων των τραπεζών, δεν το απέκλεισε. Διότι όντως υπάρχει ζήτημα και δεν το λέτε μόνο εσείς και σε εμάς. Δηλαδή ζητάει ένας επιχειρηματίας 100.000 ευρώ και ζητάει εμπράγματα ασφάλειας 120.000 ευρώ. Για να του δώσουν 100.000 ευρώ, έτσι δεν είναι? Και πολύ ορθώς, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Κόνστα, απήντησε ο κύριος Γεραπετρίτης, διότι δεν σας κρύβω ότι στα αιτήματα τα οποία είχαμε θέσει υπόψη της κυβέρνησης είναι επιτέλους πρέπει να αλλάξουν και οι διοικήσεις των τραπεζών. Να αλλάξουν και να απαρτίζονται πλέον τα διοικητικά συμβούλια από Έλληνες εγνωσμένης αξίας και φήμης τραπεζίτες και τη γνωρίζουν την αγορά, γνωρίζουν την πονάει η αγορά και τις ανάγκες τις οποίες έχει, διότι όταν από απομακρυσμένη συμμετοχή, όχι τώρα κατά τη διάρκεια του κορονοϊού,
αλλά και πρώτης εποχής του κορονοϊού συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια οι πλουσιοπάροχα αμοιβόμενοι ξένοι τραπεζίτες από το Σαλέτου στην Ελβετία ή από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, που σήμερα πραγματικά θα χρειαστεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφουγκράζονται και γνωρίζουν τις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε επιτέλους να τις απαραίτητες λύσεις. Βάλτε μια ανοτελεία παρακαλώ, για να προχωρήσουμε μισό λεπτό, για να προχωρήσουμε στους τηλεθεατές, επειδή το αφήσαμε στη μέση και περιμένουν στη γραμμή και εμείς επανερχόμαστε. Η κυρία Καλυβίτση έχει το λόγο. Καλησπέρα, κυρία Καλυβίτση. Αν δεν μας ακούει η κυρία Καλυβίτση, που μάλλον δεν μας ακούει, να πάμε στον κύριο Κατσιγιάννη. Παρακαλώ, κύριε Κατσιγιάννη. Ναι. Με ακούτε? Σας ακούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σε όλο το πάνελ και τους παρευρισκόμενους. Έχω ένα παράπονο. Έχω συνεργείο στο Αλάτσι εδώ και χρόνια. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσει τα 800 ευρώ σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοιχτά ή κλειστά. Ναι. Εγώ δεν έχω λάβει κανένα ευρώ. Καθημερινά εμπλούσαμε στην τράπεζα, δεν έχω πάρει τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο λογιστής μου έχει κάνει σωστά την αίτηση. Αίτηση. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν γνωρίζω και από εκεί και πέρα πιθανόν να χαθεί αυτό το βοήθημα. Μάλιστα. Κύριε Κοτσιγιάννη, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ακούστηκε, ελπίζω ότι θα βρεθεί λύση. Πάμε να κλείσουμε με τον κύριο Ζωγραφάκη. Ελάτε, κύριε Ζωγραφάκη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είμαι τουριστικός πράκτορας. Ναι. Είμαι συνταξιούχος τώρα. Ασχολούμαι με τον τουρισμό 40 χρόνια περίπου. Και ήθελα να εκφράσω έτσι μια γνώμη πάνω σε αυτά που άκουσα σήμερα και τόσο καιρό. Είμαι φίλος της Νέας Δημοκρατίας, εγώ ψήφισα τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά αυτά που λένε τώρα είναι παραπλανητικά. Κάνουν μια καθαρά επικοινωνιακή πολιτική και θα σας πω γιατί. Όλα, πρώτη φορά βλέπω εγώ στα 40 χρόνια καριέρας να επιδοτούν οι τουριστικές επιχειρήσεις το καλοκαίρι. Εντάξει. Μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που επιδοτούμε. Τώρα όμως είναι η κρίση, όπως λέει και ο Βασίλης ο Σκουρής, να μην τις επιδοτήσουν. Ποιες όμως είναι αυτές? Τι είναι δηλαδή αυτές, ξέρετε? Είναι αυτά που πείτε δεν μας. Ναι, να σας πω τι. Είναι οι επιχειρήσεις τις οποίες δεν αναφέραμε. Είναι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κουραζιέρα. Οι οποίες είναι μηδενικές. Ο τζίρος της κουραζιέρας είναι μηδενικός εφέτος. Είναι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το συνεδριακό τουρισμό. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι μηδέν εφέτος και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Είναι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το σχολικό τουρισμό. Ο σχολικός τουρισμός είναι μηδέν τόσα και τόσα χρόνια. Αυτά δεν τα λένε. Και λυπάμαι πάρα πολύ και ασχολούνται μόνο με τις πτήσεις και τα ξενοδοχεία, που αυτή τη στιγμή είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι στο σύνολο του τουρισμού. Σας το λένε πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Δεν είναι το 70% των αφήξεων από αεροπλάνα, κύριε? Ναι, το 70% των αφήξεων. Αυτοί δεν πάνε όλοι σε ξενοδοχεία για να κάνουν μπάνια. Εντάξει. Όπως και των αφήξεων των αεροπορικών. Οι αφήξεις της κουραζιέρας, γιατί δεν τις αναφέρουν επιτέλους? Ναι, αλλά και αυτές δεν κάνουν μπάνιο. Ούτε και αυτές δεν κάνουν μπάνιο, ναι, αλλά είναι αριθμοί τις οποίες δεν τους αναφέραν. Είναι επιχειρήσεις οι τουριστικές οι οποίες έχουν τα πόδια. Σε αυτό νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με τον κύριο Ζωγραφάκη, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχει εκμηδενιστεί ο τζίρος τους. Κύριε Ζωγραφάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Κύριε Μίχαλε, βλέπετε ότι διαρκώς προκύπτουν και κλάδοι και επιμέρους κατηγορίες επιχειρηματιών, οι οποίοι αισθάνονται ότι παραμελούνται και αγωνιούν. Δεν είναι μόνο ότι αισθάνονται παραμελημένοι, αγωνιούν αν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Απλά, αυτή τη στιγμή, λόγω της περίοδου που διανύουμε, η αιχμή του δόρατος, ούτως ή άλλως ως βαριά βιομηχανία, είναι ο τουρισμός, τουρισμός και εστίαση. Γι' αυτό και μιλάμε για επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις γενικότερα του τουριστικού προϊόντος. Και ο κ. Ζωγραφάκης έχει απόλυτο δίκιο για τους υποκλάδους τους οποίους ανέφερε. Αλλά θα πρέπει για άλλη μια φορά να τονίσω και να υπενθυμίσω ότι ναι μεν το 30% του κρατικού ΑΕΠ είναι τουρισμός και εστίαση, αλλά για τις περιοχές, τις νησιωτικές περιοχές, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, γενικότερα όλα τα νησιά,
έχουν περίπου το 80 με 90% της οικονομικής ζωής του τόπου τους είναι από τον τουρισμό και την εστίαση. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε και από τον αρμόδιο Υπουργό Τουρισμού να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα voucher για τους Έλληνες τουρίστες ως μια επανεκκίνηση του τουριστικού προϊόντος. Δυστυχώς όμως ακούσαμε ότι θα είναι μόνο 60 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ εμείς είχαμε αναφερθεί σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο ισούται με το 5% των συνολικών εσόδων του τουριστικού κλάδου πέρυσι, το 2019. Λέτε είναι μηδαμινό αυτό που ανακοινώθηκε. Ακριβώς. Είναι, είδατε το πακέτο της Ιταλίας, κύριε Μιχαλή, είναι τεράστιο πραγματικά. Και είναι και για οικογένειες μέχρι 40.000 ευρώ εισόδημα από ό,τι είδα. Ευελπιστώ ότι μετά και την πρωτοβουλία την οποία πήραμε μέσω των ευρωπημιλητηρίων που μετέχω, αποστείλαμε υπόμνημα στην Κομισιόν και υπήρξε και συνάντηση, εξετάζεται δηλαδή το θέμα, έκδοσης ευρωπαϊκών βάουτσερ, τα οποία βεβαίως δεν θα απευθύνονται μόνο σε Έλληνες ή μόνο στην Ελλάδα, σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, με αυτόν τον τρόπο να τονώσουμε κάπως την τουριστική κίνηση. Διότι με τους περιορισμούς οι οποίοι θα υπάρχουν, χρονικά τουλάχιστον, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοχάρη, ξαφνικά να απαλλάσσει από οποιαδήποτε διαδικασία στην είσοδο των ξένων τουριστών από πλευράς υγειονομικής προστασίας. Δειγματοληπτικά, είπε μόνο, θα γίνονται κάποιοι έλεγχοι, άρα στην πραγματικότητα δεν θα γίνονται. Και αναρωτιέμαι αν αυτό το ολοκληρωτικό lockdown το οποίο είχαμε εδώ ήταν ως εκ περισσού. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Ναι, με συμφωνία να γίνεται έλεγχος προδού φύγουν. Περαιτέρω εξειδίκευση των θεμάτων αυτών, όπως επίσης περιμένουν και πολλοί ξενοδόχοι να υπάρχει εξειδίκευση, όπως επίσης και ακριβώς πού στέκουν οι ίδιοι ως επιχειρηματίες από πλευράς αστικών ευθυνών σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα κρούσμα στο δικό τους το ξενοδοχείο. Και επίσης πρέπει να πω ότι είναι πολύ δαπανηρή η αγορά όλων των υλικών αυτών που απαιτούνται, ακόμα και ειδικές στολές όπως αυτές που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στα εργαστήρια των νοσοκομείων, τα οποία θα πρέπει να φορούν οι καμαριέρες των ξενοδοχείων, εναλλάσσοντας συνέχεια τις ταγάρια, τις μάσκες κλπ. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί, η οποία έχει και κόστος, αλλά πολύ περισσότερο νομίζω ότι τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα ανησυχούν για το θέμα των αστικών ευθυνών σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, τα μέτρα για την απασχόληση, ειδικά για το τουριστικό κλάδο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, εσείς τα κρίνετε υλοποιήσιμα? Θεωρώ ότι αν υπάρχει μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης και υπάρχει μια εμπροσθοβαρή κίνηση σε ό,τι αφορά την αρχική απόφαση που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί να πάρει αποφάσεις και αργεί ακόμα περισσότερο να τις υλοποιήσει. Θεωρώ όμως από την ώρα που έχουμε το καλώς έχει από την Κομισιόν, θα μπορεί να υπάρχει μια εμπροστοβαρή κίνηση από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να αρχίσει η χρηματοδότηση αυτή και όταν θα γίνει η τελική εκταμείευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορέσει να αναπληρώσει αυτό το ποσό το οποίο θα έχει δαπανηθεί. Καλό ακούγεται αυτό. Ένας ξενοδόχος, ένας επιχειρηματίας θα κρατήσει το προσωπικό του, έστω και με περιτροπή σε εργασία για να πάρουν οι υπόλοιποι τα λεφτά, ή νομίζετε ότι θα προχωρήσει στις απολύσεις? Ποιο είναι το πιο λογικό, επειδή ξέρετε τον επιχειρηματικό κλάδο καλύτερα, γι' αυτό σας ρωτάω. Ξέρω, όπως λέτε, και τον επιχειρηματικό κλάδο και πρέπει να σας πω ότι επειδή η σύνθεση του επιχειρήν στην Ελλάδα είναι κατά 99,2% μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το έχω πει επανειλημμένως, βεβαίως υπάρχουν σάπια μήλα ανάμεσα στις επιχειρηματικές μας τάξεις, όπως υπάρχουν σε όλους τους κλάδους. Αλλά είναι η απόλυτη μειοψηφία. Η μεγάλη πλειοψηφία συνεργάζεται πολύ καλά με τους εργαζόμενους της, έχουν ακόμα και συγγενικές σχέσεις, φιλικές σχέσεις. Κανείς δεν θέλει να απομακρύνει τους εργαζόμενους. Βεβαίως, γι' αυτό χρειάζονται αυτά τα εργαλεία, όπως το πρόγραμμα Συνεργασία, που είναι ένα... Το βλέπετε θετικά, λοιπόν. Του ΣΟΡ, το βλέπω θετικά, αρκεί όμως αυτό να λειτουργήσει άμεσα από πλευράς των πρωτοβουλίων που θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε υπερβεί το χρόνο, αλλά κάνε την ερώτησή σου, Χρήστο, για να κλείσουμε. Υπάρχει ένας κίνδυνος, κύριε Πρόεδρε, η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια. Πολλοί λέμε να δώσουν οι τράπεζες λεφτά, να δώσουν οι τράπεζες λεφτά. Οι ελληνικές επιχειρήσεις όμως έχουν μικρό μετοχικό κεφάλαιο. Είναι ένα στυλ επιχειρήν λίγο παλιό. Αν πάρουν και άλλα ξένα κεφάλαια, θα είναι
εύκολα θύματα στους γήπες των αγορών. Γιατί οι γήπες των αγορών τέτοιου είδους επιχειρήσεις ψάχνουν. Επιχειρήσεις που έχουν λίγο ίδιο κεφάλαιο και πολλά ξένα κεφάλαια. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Το ξέρω, κύριε Κόνστα, πράγματι είναι ένας κίνδυνος. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία μετά από αυτή την πανδημία, την κατάρα την οποία μας βρήκε, να αναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα από το παγκοσμιοποιημένο μοντέλο της οικονομίας το οποίο υπηρετούμε τόσα χρόνια. Έχουμε πει επανειλημμένως και στο δικό σας βήμα ότι υπάρχουν λανθασμένα πεδία σε αυτή την παγκοσμιοποίηση και νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να αναθεωρήσουμε πολλά και νομίζω ότι μετά από μια τέτοια βαθύτατη κρίση, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη, παντού, θα πρέπει να υπάρχει μια πιο έντονη δημοσιονομική πολιτική, μια κινησιακή πολιτική, η οποία θα βοηθήσει στην επάνωδο και πάλι στο μονοπάτι της ανάπτυξης στο ταχύτερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μίχαλε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με ακραία νεοφιλελεύθερα σενάρια πλέον. Μάλιστα. Μετά την διαμόρφωση αυτής της κατάστασης που βλέπουμε όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή σας και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 10 παρα 10 εδώ στις παρεμβάσεις. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλους.